Πάμε πάλι λίγο στην Capital πίσω. Έχει περάσει λοιπόν ε, μια πενταετία που όλο αυτό το πράγμα από το 14 έχει. το 2015 πέσει το καλοκαίρι του Κολομπιάνου έχει πάρει φωτιά. Πριν από, και από την είσοδο του Μάτκλι στην ομάδα, πριν από την είσοδο του XY και κιόλα. Και χτυπάτε hit after hit. Δηλαδή είναι μια περίοδο που κάνετε απίστευτα νούμερα για τα δεδομένα του YouTube τότε. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει τα σύγκλη σα. Χτυπάτε και με κάποια album όπω το album του, live, του Light. Συγγνώμη του χάρη. Και παρόλα αυτά δεν γίνονται major επενδύσει στη μουσική. Η μουσική σα δεν παίζει στα ραδιόφωνα, στα βραβεία δεν σα καλούν. Γενικότερα υπάρχει, ξέρω εγώ, παριστάνουν τα μίντια και τα ραδιόφωνα ότι δεν υπάρχει. Το βίωσε αυτό το ένιωσε. Φουλ. Αυτό φουλ. Αυτό ήταν και ο λόγο, ρε φίλε. Που... Δηλαδή και εμεί και ω Νίκ, α πούμε, τότε κοιτάξαμε να βρούμε κάποια, εταιρεία. Αυτός Αυτό ήταν ο λόγο. Δηλαδή, αυτό λόγο. Δεν ήταν μόνο τα βράδια. Δηλαδή, ρε φίλε, ε, θυμάμαι και το καλοκαίρι με τα ΜΑΤ την πρώτη φορά που ήδη ο Λάιτ μου είχε χάπει, και τα λοιπά. Μα λέγανε ότι θα πρέπει να κάνετε, κάνετε κολλάμπ με κάποιον λαϊκό για να έρθει. Και εμεί είπαμε, Όχι, δεν θα κάνουμε κολλάμπ με λαϊκό. Για το live performance, Ναι. Δες, σε... Πριν την σε... πάνικα πάνικ αυτό. Mm -hmm. ε, 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 θυμάμαι, μαλάκα, ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε χορηγία ούτε ευρώ. Τα τραγούδια βαρούσαν εκατομμύρια και δεν μα έδινε κανεί χορηγία γιατί, ρε φίλε, όταν πήγαμε εν τέλει και του βρήκαμε στην αρχή μόνοι μα και μετά και μέσω τη Πάνη και τα λοιπά. Όλου αυτού του οποίου θέλαμε να πάρουμε ήδη, θέλαμε να δώσουμε. Του προσεγγίσατε εσεί. Κάποιου εμεί, κάποιοι αυτοί. Από του χορηγού λέμε τώρα. Ναι. Okay. Ε, ξέρεις, μας μα έλεγε άλλο ότι ρε παιδιά, εγώ λέει, ξέρεις, ε, είμαι υπόλογο σε μια εταιρεία τάδε, τάδε, τάδε κτλ. Δεν ξέρω, λέει. Εγώ βλέπω στο βίντεο κλειπ κάτι τύπου με όπλα, με τέτοια. Με... Πώ να βρεθώ, λέει, με αυτού και να Δηλαδή υπήρχε ένα point, δεν ήταν τελείω άκυρη και η δικιά του ε, οπτική. οπτική. Και πόσο μάλλον για εμά που ήμασταν όλοι εκτό στο μάτλιπ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ήταν λογικό. Όταν αρχίσαμε ε, με το light και τον το καιρό να ψαχνόμαστε, να σκάμε συχνά εδώ πέρα, να ψάχνουμε ανθρώπου, να παίρνουμε σιγά σιγά κτλ. Κάναμε και αυτό που κάναμε με τον deal μα, α πούμε, με την panic κτλ. Ε, κύριε φίλε, εντάξει, οκ, okay, για όλου και για το μάτλιπ, α πούμε, άρχισαν να παίζουν τρελέ για τον ευγάγιο, το light για όλου. Άρχισαμε να έχουμε full χορηγίε, άρχισαμε να Ξέρεις, είχαμε πλέον ένα πάτημα στα βραβεία που δεν χρειάζονταν να κάνουμε με λαϊκό... Η συμμετοχή. Ναι, πώς να πάμε στα Capital Music μόνοι μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και γενικά αυτό είναι κάτι που το κάνουμε. Πλέον έχουμε ένα πάτημα που μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα με δικό μας τρόπο όπως θέλουμε εμείς. Δηλαδή, δεν μας αναγκάζει κάποιο να κάνουμε κάτι. Τώρα αυτό με τα ραδιόφωνα που λες, ακόμα και τώρα τα ραδιόφωνα δεν παίζουν τα mm. Ούτε, είτε τα δικά μα είτε μεγάλα tracks που βγάζει η σκηνή, είτε τα παίζουν. Ρε, Φίλιο, τα Δηλαδή το, Ποια κομμάτια παίζουν, εντάξει, μπορεί να έπαιζε λίγο το. Λίγο η πολύ, δεν ξέρω, μπορεί να έπαιζε το business, ή μπορεί λίγο το καλλιέντε ή πολύ. Εγώ σου λέω, mm -hmm. χωρί να ξέρω καλά, ότι στα μεγάλα ραδιόφωνα τα οποία πληρώνουν καλά, δεν παίζανε. Mm -hmm. Έπαιξε το φήμη, έπαιξε το μπορεί, σίγουρα θα έχουν παίξει κάποιο του συνήκη του με τη τάμπτα κτλ. Γιατί είναι radio friendly όμω, έτσι. Mm -hmm. Και γιατί έχουν μέσα τραγουδίστρε οι οποίε έχουν ήδη πολλά τραξ ραδιόφωνα, είναι accepted από τα ραδιόφωνα. Mm -hmm και τα λοιπά. Άρα αυτό που λες είναι μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα. Και όχι μόνο τα ραδιόφωνα, και τα mainstream media δεν έχουν καμία απολύτως... Ε, σχέση. Όχι μόνο σχέση ρε φίλε, το approach το οποίο έχουν απέναντι στη φάση είναι κακό. Του βλέπουν λίγο σαν ε, δηλαδή, ξεγίνους α. δεν περιμένω τα, εξο... τα πρωινάδικα να... να κάνουν κάτι σοβαρό και κάτι deep, γιατί δεν θα ήταν πρωινάδικα, εντάξει. Mm. Ο ρόλο τους είναι να τα περνάνε όλα έτσι και τα λοιπά. Ε, ακόμα και αυτό που είναι με τον Θεοδωράκη, ξέρω που για τον Πούτσε, ήταν να ρωτάει στη δική μου γνώμη. Άρεσα, ε. no, και Δεν σ' άρεσε. Όχι, το Τούσε Λονάρτ είδε και τι μαλακίε. Πόσο πολύ ο Θεοδωράκη ασχολήθηκε με αυτή τη φάση, Δεν σου λέω καθόλου. Mm -hmm. Είδε δύο βίντεο, άκουσε δύο τραγούδια από τον καθένα και πήγε να πει τι παπαριέ του. Δεν καταλάβαινε για τι πράγμα πάει να μιλήσει. Τη δική του οπτική πήγε να μα κάνει. Στα μας ρε ρεφιλή δική σου οπτική. Ποιο είσαι εσύ και όλα στο τέλο τη ημέρα. Στην Πούτσα μα εγγράφουμε. Ο μόνο ο οποίο έχει ασχοληθεί σοβαρά είναι ο, ο Τάσο Μπρικουλάκη από τη Lifo. Ο μόνο. Και όχι απλά έχει ασχοληθεί σοβαρά, έχει γραμμηθεί και έχει καταγράψει όλη τη φάση τη στιγμή mm. που συμβαίνει. Mm -hmm. Με όλου του χάρτε. Δεν μιλάω για την Capital, μιλάω για του πάντε. Από τον Billy Sio μέχρι τον. Και τον Το, το Mendes το... Το Niko το το το... Όλους, Όλου, όλου, όλου. Mm -hmm. Μόνο η Lifo είναι αυτή η οποία έχει ασχοληθεί πραγματικά σοβαρά με αυτό το πράγμα. Όλοι οι άλλοι το αγνοούν. Και η life ο κυρίω λόγω αυτού του ανθρώπου. Λόγω αυτού του ανθρώπου, ο οποίο πραγματικά κατάλαβε από νωρί ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Έτσι, γιατί αυτό ο άνθρωπο έχει δει του NWA live στο Λονδίνο, έτσι. <σκαι> ε, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν ποτέ θα αλλάξει. Να σου πω την αλήθεια αυτό. Θεωρώ ότι σε κάποια φάση θα αλλάξει και αυτό. Όπω αλλάξαν όλα τα άλλα. Ε, τώρα, όσον αφορά τη TV, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι πεθαίνει και ότι θα είναι μόνο για για ανθρώπου μια ηλικία και πάνω. Και από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω τι θα κάνει για να επιβιώσει. Το ραδιόφωνο είναι ψηλό dead ήδη. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά όπω είχαμε πει και μεταξύ μα, έχει να κάνει και το ότι σου αποδίδει από πλευρά δικαιωμάτων, δημόσια εκτέλεση. Ακριβώ. Εντάξει, αυτό ένα τεράστια κουβέντα. Οι παράμετροι. Είδα και ένα story ότι, ότι βρέθηκε, πήγε και στην αυτοδιαχείριση. Ναι, και εσύ μια κουβέντα εκεί. Ναι, ναι, Και εμεί ε, και τα παιδιά από τη ΣΤΕΙ. Όλοι πιέζουμε για να αλλάξουν τα πράγματα προ το καλό κοινό όλων των ανθρώπων που είναι εδώ πέρα, σε αυτή τη φάση στη ραπ και δεν είναι λαϊκοί και δεν πηγαίνουν να ανοίξουν την κολοτριπίδα του για να του παίξει ο τάδε ραδιοφωνικό σταθμό. Οκ. Okay. Mm -hmm. ε, δεν σου λέω ότι εμεί δεν κάνουμε κάποιε αλλαξοκολλιέ και το ξέρουμε ότι κάνουμε αλλαξοκολλιέ. Το λέω στα ίσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το παραδεχτώ. Ε, εντάξει, είναι ένα μέρο όταν φτάνει σε αυτό το level κάνεις κάποια, δίνεις κάποια για να πάρεις κάποια. Συμβαίνει. Οκ. Okay. Και εγώ προσωπικά σαν Skype και σαν, το, σαν... Capital δεν έχουμε καμία όρεξη να είμαστε από έξω από το χώρο και να κουνάμε το δάχτυλο. Εγώ θέλω να είμαι μέσα στο χώρο. Αν ο χώρος είναι για τον Μπούτσο θα κάνω ό,τι μπορώ να... να, κάνω για να αλλάξω το χώρο. Και να γίνει έτσι όπως θέλω εγώ. Δεν θα κάτσω απ' έξω. Σίγουρα δεν θα κάτσω απ' έξω. Άρα λε ότι θε να αλλάξει το σύστημα από μέσα ουσιαστικά. Σύστημα, δεν είναι σύστημα, αριφίλε. Είναι το game, πες το πώ το καρτέλ το, το καρτέλ, ναι, ναι. τη μουσική βιομηχανία yeah. στην Ελλάδα. Ότι yeah. okay. θες να το αλλάξει από μέσα. Θέλω να το αλλάξω προ όφελο δικό μου για αρχή και προ όφελο αυτή τη σκηνή, ναι, από μέσα. Να σου πω όμω κάτι, αν αυτή η σκηνή και η φάση σα που ήδη είχε φτάσει σε ένα σημείο που πήγαινε τρένο, μέχρι το σημείο που υπογράφεται με την Panic, συνέχισε, συνέχισε να πηγαίνει τρένο. Δεν θα ασκούσατε με αυτόν τον τρόπο και μια πίεση στου υπόλοιπου να προσαρμοστούν σε αυτό. Στου υπόλοιπου, αυτού στους στους... που είναι μέσα στο χώρο. Σε αυτού που είναι μέσα στο χώρο. Ενώ εσεί τα παίξατε όλα, παρόλα αυτά κάνετε νούμερα από τα οποία τα ζηλεύουν. Νομίζω πω ήδη έχουν προσαρμοστεί. Mm -hmm. ε, 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 μέχρι να σημαίνει ότι του έχουμε αναγκάσει να προσαρμοστούν. Και όχι μόνο εμεί. Όλοι όσοι πάνε και στα βραβεία και στα shows και στι τηλεοράσει έχουν αναγκαστεί να προσαρμοστούν. Mm -hmm. Και οι ίδιε εταιρείε έχουν αναγκαστεί να προσαρμοστούν, χωρί να ξέρω τι παίζει με του άλλου. Εγώ σου βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι τα deals που παίρνουν οι rappers και το leverage που έχουν οι rappers απέναντι στις συγγραφικές εταιρείε δεν το έχουν το 90% των λαϊκών. Ή τον pop ή δεν ξέρω πώς να τους πεις. Δεν το έχουν. Mm -hmm. Το έχουν μόνο κάποιοι οι οποίοι είναι φτιαγμένοι και είναι big. Κανείς άλλο δεν έχει το leverage αυτό, γιατί, ρε φίλε, ε, όλοι εμείς φτάσαμε εκεί μόνοι μας, καλώς ή κακώς. Δεν πήγαμε να υπογράψουμε το 2011. Μες Αν πήγαμε το 2011, ε, καλά, εκτός από το ότι... Δεν θα μας βλέπανε, θα θα γελούν. Δεν θα παίρναμε τα deals που παίρνουμε σήμερα. Mm -hmm. Άρα μέχρι ένα σημείο ήδη έχουμε ρε φίλε ένα σοβαρό πάτημα εκεί μέσα. Όχι μόνο... Και όταν λέω εκεί μέσα δεν είναι ότι είναι... αυτή δεν είναι εχθροί. Εμάς είναι συνεργάτες μας η Panic, φίλε, και μας έχει βοηθήσει γάματα, έτσι. Έχουνε... Έχουν... Και αν τα δούμε τα πράγματα, ο Mud Clip δεν ήταν ο Mud Clip που έγινε σαν ε, celebrity πριν την Panic sorry, άμα, το, άμα το καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, panic έγινε είχε... celebrity και η πάνικ δούλεψε και έγινε celebrity. Είχε όμω ήδη Χορηγή... 147 σου στον χρόνο πριν την πάνικ. Είχε, πριν είχε, την πάνικ. 148... Εδώ πέρα okay. όταν συζητάγαμε πείτε την πάνικ. Μετά πάνικ, εδώ, γίνανε το 288... 185, δεν ξέρω αν ήταν λόγω τη πάνικ, mm -hmm. αλλά πριν την πάνικ είχε 0 ευρώ από χορηγίε. Μετά την πάνικ κόντευε το εξαψήφιο. Οκ. Mm -hmm. okay. Και όχι μόνο, τρελά η Ζημάνη, τρελό ριτ. Ε, στο κόσμο, στον απλό κόσμο. Ο Μάτ στο τέλο, και επειδή ήταν ο Μάτ και είχε αρχίδια και 100 κιλά προσωπικότητα, είχε γίνει ρε φίλε People's Champ. Τον ξέραν όλοι. Mm. Και οι θείε και οι φίλοι και το τελευταίο. Όλοι, όλοι, όλοι ήταν, ήταν ένα άνθρωπο που ήταν από δεξιό πόλη και τον γουστάραν όλοι. Έτσι. Ε, το δε με θέλουν ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχε πάει γράμματα, αλλά με 5-10 πράγματα που έκανε η Πάνικ μετά που πήγε ο Ευγάη και το είπε με την, ήταν, την Λιάννα mm -hmm. τα λοιπά, Το τραγούδι εκτοξεύτηκε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μα. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν κάνει πράγματα τα οποία καλώ και εμεί δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μα. Mm -hmm. δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τα κάνουμε μόνοι μα, γιατί αυτό είναι ένα network το οποίο το χτίζει. Δεν θα έχω εγώ το ίδιο network σε πέντε χρόνια που έχω σήμερα εδώ πέρα. Αν ξέρω 10 άτομα σήμερα, σε πέντε χρόνια θα ξέρω 110. Και θα μπορώ να παίρνω 110 τηλέφωνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το φτιάχνει και το οποίο το πουλά μετά. Και το πουλάνε οι εταιρείε. Και καλά κάνουν. Είναι μέρο του τι πουλάνε. Το ξέρει κι εσύ. Σίγουρα. Το και όχι μόνο είναι... αυτό, πολλά πράγματα. Ε, ε, Όπω αυτό. Είναι, το, το, ερώτημα το δικό μου είναι πόσο καιρό θα αντέχανε όμω και αυτοί που επενδύουν λεφτά σε χορηγίε και δίνουν διαφημίσει σε καλλιτέχνε να συνεχίζουν να δίνουν σε καλλιτέχνε οι οποίοι δεν κάνουν νούμερα. Ενώ πόσο καιρό Μάλτλή... αντέχουν τα ραδιόφωνα. Α, πάμε σε αυτό λοιπόν. Το αντέχουν. αντέχουν. Πάμε σε Γιατί αυτό. αντέχουν. Γιατί κατά τη γνώμη σου. Γιατί ρε Μαλάκα, καλό ή κακό. Οκ, ε, okay, υπάρχει ο Μάρκλ υπάρχει και τσαγκρινού. Στα αρχίδια του το energy drink Άμα τι, 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 Ρε, ξέρεις, τι γίνεται. Αυτό που λες εσύ είναι ένα πρόβλημα που το είχαμε εμεί. Κάποιοι σε αυτή τη φάση το έχουν ακόμα. Δεν είναι απλά ρε φίλε, το YouTube. Το YouTube, όταν oh, βάρεσε νούμερα στο YouTube και ξαφνικά έχει γίνει κάτι τεράστιο και πρέπει όλα να σου κλείβουν τα αρχίδια. Υπάρχουν τύποι οι οποίοι μπορεί να μην βαράνε στο YouTube, παίζουν όμω όλη μέρα στα ραδιόφωνα, γεμίζουν μαγαζιά τα οποία με 300 άτομα μπορεί να κόβουν 5 φορέ πιο πολλά λεφτά από ότι ένα κλαμπ με 3.000 παιδάκια. Θα μεγαλώσουν τα παιδάκια όμω γρήγορα. Ήδη έχουν μεγαλώσει. Θα μεγαλώσουν, οκ. Okay. Τα Κα, παιδάκια του Νέρο Γκρέκο η κατα... ας α πούμε, ήδη είναι πλέον 25-26-27 χρονών. Οκ, okay, μαζί σου. Αυτοί ναι, μπορεί σήμερα να πηγαίνουν και να ανοίγουν σαμπάνιε και να μην αφήνουν 15 ευρώ, να αφήνουν 205 ευρώ. Οκ, mm -hmm. okay, δεν το. Ε, Καταλαβαίνει όμω που το πάω. Ότι δεν είναι μόνο αυτό, μόνο αυτά τα νούμερα είναι κριτήριο. Και πολλοί από αυτού του ανθρώπου που είναι χορηγοί, που είναι τέτοιοι ώρα, κάτι το οποίο είναι πολύ φρέγγι. Δηλαδή, να σου πω ένα story για να καταλάβει ο Μάνο, ο οποίος έβγαλε αυτό το κομμάτι, το λάκτα σαν τη σοκολάτα και τα λοιπά, οκ. Okay. Ε, μου το είχε στείλει να το, το μιξάρω. Ε, είχε το track ναι. και... Ε, πώς έγινε τώρα το story, φίλε. Έκανε το track Μ. με το μυαλό του, όσο αυτό είχε το track, ξέρω και το track έλεγε, ξέρω εγώ, λάκτα σοκολάτα, έτσι, σαν τη ναι. ναι. σοκολάτα, βγαίνει με τις φίλες σαν πόρνη και τέτοια έλεγε, εντάξει. Λάκτα σαν τη σοκολάτα, βγαίνει με τις φίλες σαν πόρνη και τα λοιπά. Στέλνει λάκτα να του δώσει χορηγία. Και η Λάκτα του λέει: Αν τυχόν χρησιμοποιήσει το όνομά μα Λάκτα, θα σε στείλουμε για τσάι. Θα σε πάμε στα δικαστήρια και αυτά που θα πληρώσει δεν μπορεί να τα φανταστεί. <laughs> και ο Μαν λέει: Σε γράφω στα αρχίδια μου. Βγάζει το κομμάτι. Και του κάνει του φάκελο στο σπίτι. Και του ζητάνε, ξέρω εγώ, τύπου κάποια εκατομμύρια αποζημίωση. Οκ. Okay. <laughs> <Από> <laughs> τίπο... Άλλαξε το στίχο όμω, δεν έλεγε έτσι εν τέλει. Με, εν τέλει κατέβασε το τραγούδι και τον άλλαξε. <laughs> ναι, γιατί του μουλε, μου μου στείλαν ένα τέτοιο πάκο με χατιά από δικηγόρου. <laughs> okay. Μια δικογραφία άλλη. <laughs> ναι. Άρα κα, κατα, καταλαβαίνεις, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Mm -hmm. Δεν είναι ότι, οκ, okay, βάρεσες, εγώ, κάποια νούμερα στο YouTube, άρα θα έρθει όλη η Ελλάδα και θα σου τα αρχίδια. Και όταν, θα μπου, όταν κάποιος θα μπει στη δισκογραφία και θα καταλάβει από πόσους τρόπους μια εταιρεία βγάζει χρήματα και αυτές οι μεγάλες εταιρείες βγάζουν χρήματα, θα καταλάβει μια εταιρεία που μπορεί να έχει καταλόγους... Ξένους καταλόγους... Και ελληνικούς και ξένους και τέτοια, στα αρχίδια τη, τα 30 εκατομμύρια views στο YouTube, γιατί τα 30 εκατομμύρια views στο YouTube, στο τέλο τη χρονιά, σε καρδιά που καθαρίζει 2,5 εκατομμύρια είναι 15.000 ευρώ. Ούτε 15.000 ευρώ δεν είναι, άμα σου παίρνει είτε το 30, είτε το 20, είτε το 50. Καταλαβαίνω το YouTube όμω. Δηλαδή, και τα, είναι το τα 50 shows, στο Spotify είναι να δει. Okay. Ναι, Α, δηλαδή δηλαδή αυτό. Αυτή, αυτή την κουβέντα την είχαμε το καλοκαίρι σε ένα <coughs> συνέδριο, στο, <coughs> <coughs> στο Athens Music Week, και αυτό ήταν το επιχείρημα του διευθυντή του ραδιοφώνου τη ΕΡ τότε. Ότι εντάξει, δεν ασχολούμαστε όμω εμεί μόνο με το YouTube και αυτά είναι τη νεολαία. Εμεί θέλουμε, σαν κρατική τηλεόραση, να ασχολούμαστε με όλε τι μουσικέ. Ναι, μαζί. Και λέω, Μα λένε δεν ασχολούνται είναι... καθόλου με αυτό. Ναι, ρε φίλε, όμω αυτό είναι ο τρόπο που μετράμε τι πολλέ παγκοσμίω αυτή τη στιγμή. Ρε, Όχι το YouTube, τα streams. Ρε, και τα streams. Κα... Μαζί σου, άγνωστο τι γίνεται. Εγώ δεν, δεν, δεν πάω να σου πω ότι είμαστε μαλάκε και δεν πρέπει να δίνουν σημασία και δεν λαϊκούς, mm -hmm. Απλά επειδή έχω φάει πολύ τα τελευταία χρόνια όλο αυτό το. Α, δεν μα κάνουν, δεν μα δάνουν, είμαστε έτσι. Έχω, εγώ όμω και σαν label βλέπω και άλλα πράγματα. Και έχοντα πάρει εδώ με ανθρώπου, όπω είπε, είτε με την αυτοδιαχείριση, είτε με τι εταιρείε, είτε με τα μάτια. Τα... Καταλαβαίνουν και τη δική του οπτική. Έτσι. Mm -hmm. Και υπάρχει η δική τους οπτική. Η μαλακιά τη ΕΡΤ είναι ότι στην Αγγλία υπάρχει το One Extra yes. εδώ και 30 χρόνια και είναι αφιερωμένο μόνο σε τέτοια μουσική. Ότι το BBC 1, δεν ξέρω ποιο είναι, yeah, παίζει right, τέτοια right, right, μουσική. Right, boost, υπάρχει BBC, και yeah. το BBC 3, υπάρχει mm -hmm. και το BBC 4 που κάθε και ακού με τι αυτοί οι μαλάκε όμω δεν δίνουν ούτε ένα 20% σε αυτή τη φάση. Mm -hmm. γιατί, γιατί είναι μαλάκε, ρε φιλε. Δεν ξέρω γιατί. γιατί αυτό ο τύπο που είναι εκεί, πάει στο σπίτι του, ακούει Bob Dylan και νομίζει ότι ξέρω εγώ. Κάτι γίνεται, α πούμε, καταλαβαίνει τι λέω. Είναι Άμα θέμα χρόνου να αλλάξει αυτό. Άμα μπουν άλλοι άνθρωποι σε αυτά τα πράγματα, θα αλλάξει. Άμα... δεν νομίζω ότι εμεί μπορούμε να, να πιέσουμε, να πιέσουμε, να πιέσουμε. Τι να κάνουμε εμεί, αφού αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του ότι αυτό είναι τέχνη, αυτό είναι μουσική. Αυτό δεν είναι, είναι τρα. Ναι, ε, το ακούει η Ελλάδα όμως. Ε, όλη η Ελλάδα όμω. όλη η Ελλάδα είναι τρα. Εμεί δεν μπορούμε να, 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 κάνουμε αυτό που είναι τρα. Πρέπει να βγάλουμε τον πορτοκάλογλου. Να παίζει κιθάρα, ξέρω πώ λένε και τον τύπο που κάνει εκεί το. Τον πορτοκάλογλου. Whatever. Whatever. Δεν θέλουν να το δεχτούν γιατί δεν υπάρχει και κουλτούρα από πίσω, urban κουλτούρα. Γιατί στην Αγγλία υπήρχε από το 60, από το 70, πότε ήταν, ακούγανε σκά. Mm -hmm. Μετά τα σκά γίνανε κάτι άλλο, τα τέτοια γίνανε jungle, τα jungle γίνανε mm -hmm. drum and bass, τα drum and, grime, τα... Mm -hmm. τα drum and bass είχαν γίνει grime, mm -hmm. Ξέσαι, γάρες, και raggae, τα, grime, τα drum and bass είχαν γίνει grime, ξέρεις, το garage, το grime, το τέτοιο. Mm -hmm. Το ίδιο και στη Γαλλία. Είχε τους Αλγερινούς, είχε το rap, και στο τέτοιο. Εδώ ρε φίλε, δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα. Τώρα χτίζεται urban κουλτούρα. Χτίζεται, πιστεύει, οριμάζει το κοινό. Ε, Καλό ή κακό χτίζεται. Το κοινό δεν ξέρω αν οριμάζει. Ε, yeah, άμα χτίζει κουλτούρα, δεν σημαίνει αυτό ότι ρημάζει Κάποιο κοινό, ναι. Υποθέτω είναι πω το εξωτερικό. Ξέρεις, μπορεί όλοι να ξέρουν το τραγούδι του Τράβι Σκότ. Λίγοι ξέρουν το. Τι είναι το Travis Scott. Ναι. Υποθέτω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή σε ένα μαγαζί που θα παίξει 25 τέτοια tracks, τραπ ή 20, ή whatever, και θα παίξει και το Verti. Δύο ίσω να είναι πιο πολύ αυτή τη φάση. Ή τρει ή κάτι. <laughs> Θεωρώ ότι οι άλλοι είναι πιο πολύ του βέρτη και απλά κουστάλουν και αυτά και τα ακούν και τα ξέρουν και καταλαβαίνουν και το slang, Οκ, okay, μαζί σου και ξέρουν και ποιο είναι ο artist. Μέχρι εκεί. Πιστεύει mm. ότι θα αλλάξει. Ούτε, ούτε του δίσκου θεωρώ ότι ακούνε. Άρα, τους δίσκους. Δεν ακούνε του δίσκου. Yeah. Ακούνε κότερα ελικόπτερα. Σούπερ. Πάνε, βάλουν τώρα εσύ, αυτού να ακούσουν το κακέ συνήθειε. Εντάξει, το Supernova <laughs> όμω έκανε debut τρομερό και πήγε. <laughs> <στις laughs> <στις Λίστης laughs> ναι, και το Supernova ήταν και πιο όμω. Ε, ήταν πιο rap album έτσι. Ραπ, ραπ, ραπ. Δεν κάνω μακριό. Και τουλάχιστον το ίδιο έκανε. Για να μην το αφήνουμε καθόλου. Ναι, τουλάχιστον ναι, το σώμα. Ναι ναι ναι, 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 ναι. Άρα σημαίνει ότι ο κόσμο εκτίμησε ένα τέτοιο τρόπο. Σημαίνει ότι υπάρχει με, μάλλον τεράστιο κοινό. Ε, 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 Φίλε, τον Λάιτ τον ακούνε και αυτοί που ακούγανε και κάποιοι που ήταν πιο παλαιακοί και πιτσιρικάδε. Δηλαδή, έχει ένα πολύ μεγάλο ραντζ ο Λάιτ. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο Μάντ, α πούμε, δεν είχε αυτό το ραντζ. Άστα που τα νούμερα του είναι πάρα πολύ κοντά ή και περισσότερα κάποιε φορέ με τον Λάιτ. Είχε ένα πιο cult following, πιο στενό στο ποιοι άνθρωποι τον ακούνε. Καταλαβαίνει τι λέω. Ποιοι άνθρωποι τον ακούνε φανατικά και ποιοι τον ακούνε σαν hitmaker εννοεί. Ναι, mm -hmm. ναι, 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 ναι. Τον λέει τον ακούνε, τον... είναι πιο broad ας πούμε, το range που πιάνει. Mm -hmm. Το Supernova, ωστόσο, εγώ το έχω πετύχει σε, σε ψηλικά κιόλα. Που μπήκα και παίζει το ραδιόφωνο. Okay. Το Voodoo. Ε, νομίζω το βουντού ήταν. Ε. Okay. Εν okay. πιο track, αλλά ήταν ένα track από το Supernova. Δηλαδή, το που ραδιόφωνο. Δεν ξέρω τι, θα... τι, πρέπει να γίνει για να αλλάξουν. Ε. Δεν, δεν το ξέρω αυτό τι, τι πρέπει να γίνει. Πιστελείς. Για να αλλάξουν είτε τα ραδιόφωνα είτε η ΕΡΤ είτε. Ξέρω ότι αν αλλάξουν όμω. Αν αλλάξουν οι άνθρωποι. Αν αλλάξουν πρέπει ε, μια μέρα yeah. να έρθει ένα σε ένα ραδιόφωνο και να σου πει σε ένα ρε φιλε. Όπω είσαι <coughs> μέσα σε αυτή τη φάση γάμισε τα, ε! Και σαν μίντε το τρέχει, ξέρει και τι σου γίνεται. Έλα εδώ ρε μάγκα σε κάνουμε σε ένα διευθυντή προγράμματο. Θα αλλάξει όχι μόνο στην εικόνα, θα αλλάξει και στι πηγέ των εσόδων Σα. Το ξέρει πολύ Εννοείτε. καλά αυτό, έτσι. Εννοείται. Αλλά τι να κάνω, να κάτσω έξω από τα ραδιόφωνα για να να του παρακαλάω να με παίξουν. Ε? Πιστεύει ότι ίσω να αλλάξει αυτό άμα οι ράπε μπουν στι πίστε, Ίσως ε, Μπορεί. οι εταιρείε να αρχίσουν να το αρχίσουν να βλέπουν Μπορεί. σαν κάτι αλλά πιο δικό τους. Όχι, είναι ο αυτό, δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να μπει κάποιο σε ένα μαγαζί που. Δεν έχω ένα πρόβλημα με αυτό. Ναι. Ε, αλλά δηλαδή, τι, τι, τι θα γίνει τόσο ξαφνικά διαφορετικό που. Θα είναι μέρο ένα show που κάνει μεγάλα ζύρματα. Μα ήδη γίνονται shows όμω τεράστια και σε κλαμπ και stages πολύ μεγάλα. Ξέρεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα ραδιόφωνα ας πούμε, και τα μίντια κάνουν λες και αυτό το πράγμα είναι αόρατο. Εγώ νομίζω ότι ο λόγο είναι ρε, φίλοι, ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα κλειδιά από αυτά τα πράγματα απλά δεν καταλαβαίνουν τι στον Πούτσο συμβαίνει. Αυτό. Έχουν μια ιδέα ότι αυτό είναι ένα άκυρο πράγμα από αλλού. Τρα. Και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γιατί απλά έχει ένα παιδικό το κοινό είναι, το οποίο ναι. το ακούει και ψαρώνει, ξέρω εγώ τύπου. Μήπω δεν θέλουν κιόλα να το καταλάβουν, ή μήπω θεωρούν ότι αν το καταλάβουν θα χάσουν τη δύναμή του. Εγώ γι' αυτό το λέω. Επειδή είπε πριν. Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ δύναμη θα έχουν να το καταλάβουν. Όχι θα χάσουν τη δύναμή του. Γιατί η δύναμη που έχουν όσο περνάνε χρόνια πέφτει. Αν το καταλάβουν, πιο πολύ δύναμη θα έχουν. Δεν ξέρω αν θα ακούσει κάποιο ραδιόφωνο ξαφνικά, αλλά θα σε χαλούσε σε ένα Παρασκευή Σάββατο βράδυ. Θε να πα μια βόλτα κάπου έξω, αντί να είσαι με το Spotify, να μπορεί να γουστάρει, να υπάρχει ένα Steam Westwood. Λέμε τώρα. Οκ. Okay. Εντάξει, το ραδιόφωνο δεν είναι ένα Το ραδιόφωνο μπορεί να είναι και on demand, μπορεί να είναι και okay, σε πόλει. Οκ, okay, whatever, yeah. ναι. Και να ακού κάτι. και να βγει και ένα κομμάτι και να ακούσει που δεν το, δε το άκουγε αλλιώ. Θα mm. σε χάλα και δεν θα σε χάλαγε, αλλά δηλαδή, αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν ακόμα, δεν έχει φτάσει εκεί το μυαλό του. Γιατί υποθέτω ότι οι άνθρωποι στον κόσμο του, ρε φιλέ. Υποθέτω, δεν ξέρω, δεν του γνωρίζω. Ούτε το τύπο από την ΕΡΤ ξέρω, ούτε. Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια προσωπική ιστορία που. Όχι, μου την, την είπε κι άλλο αυτή την ιστορία μας. την προσωπική. Μου την είπε κι άλλο που ήταν εκεί στο πάνελ περί mm -hmm. αυτού του τύπου και τι έλεγε αυτό ο τύπο όταν του παρουσίασαν ότι σε όλο το πλανήτη, αν όχι σε όλο το πλανήτη, σε 30 χώρε, σε όλα τα ραδιόφωνο το νούμερο ένα τρακ είναι τραπ. Γιατί δεν είναι εδώ, του είπανε. Δεν θυμάμαι Θυμάστε απάντησε. Ναι, αυτή η απάντηση που σου πριν. Ότι δεν, δεν μα. Δεν... Το ψηφια... Η ψηφιακή μουσική είναι μουσική που ακούνε τα παιδάκια. Εμεί θέλουμε Εκεί. να πιάνουμε όλα τα ηλικία γάγκινα. Ωραία, αυτό όμω δεν το πιάνει καθόλου. Μήπω δεν το βλέπουν απλά σαν αγοραστικό κοινό ε, τι ηλικίε που θεωρούν ότι ανταποκρίνονται σε αυτό το είδο. Έχουν, τότε έχουν τρελή ημερομηνία λήξη. Mm. Όχι απλά έχουν ημερομηνία λήξη. Είναι ε, ορολογική, ορολογιακή βόμβα η φάση του. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι με το 1,5 με, με το πόντιμο στο τάφο. Εγώ αυτό πιστεύω. Αν δεν το καταλαβαίνουν, οκ. Okay. Και στο τέλο μπορεί να είναι και δημόσιο πάλι. Και να λέει: Άλλο, από τώρα τα επόμενα τρία χρόνια να καθαρίσει το κασέρνουν, να βρει. Ξαρχίζει. Έγινε και κάποιοι, ρα... κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί τύπου uh, Red Rock, οι οποίοι έχουν την ίδια playlist στι ίδιε εκπομπέ τα τελευταία 7-8 χρόνια, που θυμάμαι εγώ. Οπότε ίσω να μην του ενδιαφέρει κιόλα ναι, η εξέλιξη. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχω ιδέα πέμπαινα, με ραδιόφωνο. Τίπο... Δηλαδή το μόνο ραδιόφωνο που άκουγα ήταν αθλητικό. Εντάξει, αν είχε ακούσει ένα Αθηνόπουλο, πούμε. Όχι, εντάξει, πούμε, μου στάρει. Δεν ασχολούμαι τρελά. Βλέπω, αλλά ναι, για το χαβαλέ. <σχολείσαι>. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω από τα ραδιόφωνα. Να σου πω ρε κάτι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Όπω κάναμε. Θα γίνουν τα πράγματα. Ή θα πεθάνουν ή θα μα παίξουν. Δεν υπάρχει μέση λύση, καταλαβαίνει τι λέω. Μ' αρέσει που είσαι winner, έχει winning mentality. Δεν γίνεται αλλιώ, ρε φίλε. Εγώ θα επιμένω πιο πολύ από ό,τι θα επιμένουν αυτοί. Καταλαβαίνει. Και οι τύποι όλη αυτή τη φάση μα θα επιμένουν πιο πολύ, γιατί είναι έτσι αυτοί οι τύποι για να φτάσουν εδώ πέρα. Έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Δεν είναι τύποι που έχουν πάει σε ένα στουντιάκι και του έβαλαν σε και του είπε Αυτή είναι η μουσική. Εδώ έχουμε του τοίχου, θα τραγουδήσει έτσι. Θα σου βάλουμε το μαλί τέτοιο και θα φορέσει ένα μαύρο jacket στο βίντεο γιατί τώρα είναι τη μόδα. Θα σου αλλάξουμε το όνομα σε τέτοιο και Καταλαβαίνεις, λέω, δεν είναι τέτοιοι τύποι αυτοί που είναι σήμερα εδώ πέρα. Capital σε capital. Είναι όλοι τύποι οι οποίοι μόνοι του έχουν γαμηθεί, έχουν βάλει το μυαλό του να δουλέψει και έχουν φτάσει εδώ πέρα. Δεν, δε, δε παίρνουν ούτε από εντολέ ούτε από τίποτα. Και καλά κάνουν, έτσι πρέπει να είναι. Άρα θεωρώ ότι θα φτάσουμε, ρε φίλε, θα φτάσουμε και εκεί. Τώρα σου λέω και πάλι η καινούριο, δεν με ενδιαφέρει άμα θα. Τι, τι να... Δεν με ενδιαφέρει. Δεν τη χλεβάζω κάτι. Με χαρά τη κάνει το που κάνει, αλλά κάνουν κάτι το οποίο δεν ασχολούνται με τίποτα σοβαρά έξω από τα ζώδια και τη μαγειρική. Άρα. Τι να, τι να περιμένεις από αυτούς να, να κάνουν, βγαστε. τι να περιμένεις να κάνουν αυτοί, <laughs> να κάνουν ένα γαμάτο αφιέρωμα. Ας πούμε το Μάντ έκανε ένα αφιέρωμα στο μάτι, το οποίο ήταν τίμιο as fuck. Ήταν πάρα πολύ τίμιο. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν το είδατε. Στην τηλεόραση λες πρόσφατα. Ε. Ναι, ήταν πάρα πολύ τίμιο ρε φίλε. Α, εγώ περίμενα να δω τι να είναι. Κι όμως, μαλάκα, οι άνθρωποι τα είχαν κάνει όλα πολύ ωραία, μετρημένα, σωστά χωρί μαλακίε, ήταν τίμιο. Και αυτό κάτι είναι. Μπορεί να κάθεσαι όλη μέρα που έχει να κατηγορεί στο ΜΑΝΤ, Μπορεί να πα και να βγάλει μια συνεννόηση και με αυτού. Δηλαδή και αυτά γίνονται έτσι, ξέρεις. Έτσι δουλεύει το έργο, ρε φίλε. του γνωρίζει, σε γνωριζουν mm -hmm. Του λε ρε παιδιά, δεν πάει έτσι. Χτίζεις Α, σου είναι οκ, okay. εσύ για πε μα πώ πάει να ακούσουμε. Και εμεί θέλουμε να μάθουμε πώ πάει. Χτίζει σχέσει και αλλάζουν τα πράγματα. Οκ. Mm -hmm. okay. Ξεκαλύγα, θες να πεις εσύ κοιτάς τόση ώρα ή που Είμαι... Πάνω. Όχι, πριν κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά αλλάξαμε τώρα κουβέντα. Να αλλάξουμε θέμα, θέλω να, να, σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι η Ελλάδα έχει δικό της ήχο. Όχι, όχι. Πρέπει να φτιάξει δικό τη ήχο. Δεν πιστεύει ότι θα το χρειαζόταν. Πρέπει, 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 γιατί αλλιώ. Θα... Ε, ε, φίλοι, εντάξει, ξεκινήσαμε τώρα εμεί όταν ξεκινήσαμε. Εντάξει, γουστάραμε να ακούμε του Μήγκο, κάναμε διάφορα πράγματα που ακούγαμε από εδώ και επηρεαζόμασταν και τα κάναμε. Αλλά σήμερα, άμα θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να μείνει κάτι, πρέπει να έχουμε δικό μα σύγχρονο σιγά-σιγά. Ό,τι και αν είναι αυτό, δεν θα πω εγώ τι είναι, δεν είναι δουλειά μου να πω. Εγώ θα κάνω αυτό που κάνω, όλοι θα κάνουν αυτό που κάνουν, θα δώσουν το input του και θα φτιαχτεί κάτι. Έτσι συμβαίνει. Είναι σαν ζωντανό οργανισμό, δεν είναι ότι κρατάει την πόρτα Skype και λέει Αύριο θα κάνουμε τράπεζο με μπουζούκι. Ναι, ναι, Καταλαβαίνει τι λέω. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ήχο ρε φιλέ. Όπω βλέπει ότι σιγά έχουν ήχο οι Γάλλοι, έχουν ήχο οι ακριβώς, Βρετανοί. Ακριβώς. Έχουν. Ε, 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 Αυτό γιατί. Οι Ιταλοί α... είναι καμένοι με τα ντρίλ, δηλαδή οι Τούρκοι έχουν ήχο. Α είδαμε τους, με το μέρο και αυτού που είναι Γερμανοί και τέτοια. Μέχρι και στην Τουρκία, μα λέγα, υπάρχουν άρτιστ. Ένα α πούμε που λέγεται Εζέλ, Εζέκ, πώ το πούτσε, λέει. Ο τύπο γαμάει άσχημα και έχει μπλέξει πολύ άρρωστα το όλο RB η style του και το trap του και με και σφαγή. Γαμάει ο τύπος, δηλαδή, αν το ακούσει, είναι quality τρελό, έτσι. Και η Αλβανία έχει πάρα πολύ. Οι δηλαδή, Αλβανοί δηλαδή. έχουν ήχο. Mm -hmm. Άξι, οι Αλβανοί είναι πολύ πιο καμένοι και τρελαμένοι και ερωτευμένοι με τη μουσική από ότι οι Έλληνε. Έχουν originality. Ναι, ναι, mm. το νιώθουν. Οι άνθρωποι νιώθουν. Yeah. Δηλαδή, βάλει Αλβανό να σου σφυρίξει, να σου τραγουδίσει και είναι. Έτσι, με τον να το δηλαδή. τον βάλει στην συμφωνική ορχήστρα να σφυρίζει, καταλαβαίνει λέω. Πιστεύω ότι από τότε που έγινε το τέρν στον mm. ελληνικό ήχο, Επικεντρώθηκε λίγο η σκηνή στην Αμερική στι επιρροέ από ναι. εκεί. Εντάξει, είναι λογικό. Έτσι. Είναι λογικό. Mm. Τώρα mm. πρέπει να, να έχει ένα δικό τη sound, σιγά-σιγά. Δεν μπορεί ε, άλλο. Αυτό mm. το SKG drill, boomba drill. Εντάξει, που αυτό φέζει. είναι κάτι που εγώ δεν το έχω ζήσει. Δεν είναι. Mm. Τα, είναι πιο πολύ νομίζω αυτό ο καλό ή κακό. Είναι ένα πράγμα το οποίο ο Ντόφ και ο Λέξ κάνανε και τρέξανε. Και μπράβο του, mm. φίλε. Γιατί αυτή είναι η δικιά του φάση. Αυτά είναι αυτά τα οποία αυτοί θέλουν να ακούνε σε τραγούδια κτλ. Εμένα δεν είναι ούτε το lifestyle μου, ούτε mm -hmm. γνωρίζω προσωπικά από το παιδιά που κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακόμα και όταν ζούσα στη Θεσσαλονίκη, δεν είχα κάποιο παρεδώσει, πούμε, mm. με κάποιον. Αλλά οκ, okay, είχα μόνο, μιλάω με χαρά του. Άμα το γουστάνουν και το ακούν και είναι. Και καλό ή κακό είναι ο ήχο τη πόλη αυτή τη στιγμή, το 20-21 mm. Θεσσαλονίκη. Δεν έχει γίνει όμω. Άσυρα μα αρέσει η κακο ειναι ο ηχο τη πολη αυτη τη στιγμη το 20 21 mm. θεσσαλονικη δεν εχει γινει ομω η ελλαδα ειναι το drill, όλο αυτό το πράγμα. Αυτό το τύπου drill. Δηλαδή, αρχίζω και το βλέπω και στην Αθήνα, αρχίζω ναι, ναι, και το βλέπω πάνω. σε όλε τι πόλει και νιώθω ότι γίνεται absorb αυτή η. Δεν ξέρω, άμα έγινε πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Μπορεί. Οκ. Ναι. Okay. Okay. Δεν α, το α, ξέρω. Αυτό με αυτό το ύφο και ναι. με αυτό το στυλ, ναι. Okay. Νομίζω okay. ότι τα session του Ντοφ και πολλοί local artists που παρακολουθούν ναι, ήταν... τα ποιή, ήταν ναι, ρε, γενικά αυτό την κουβέντα πριν χρόνια μου την είχε πει ο Λέξο. Ότι ξέρει και εμεί θέλουμε να κάνουμε τη φάση μα. Δεν γίνεται μόνο και το μαγιά του, εννοείται δεν γίνονταν μόνο οι κάπτε. δεν το κρίνουμε. Ξέρεις, πρέπει να είναι. <laughs> Όλοι πρέπει να δίνουν το input του. Τώρα, το αν μου αρέσει εμένα ή όχι, αυτό είναι τελείω δικό μου θέμα, ρε φίλε. Εντάξει. <laughs> Αλλά οκ, okay, respect. Όποιον κάνει κάτι και το σέβεται και το κάνει <laughs> καλά. Και μπορεί να βγάζει πέντε φραγκ από αυτό και να το αγαπάει και να τον σέβεται και αυτό τον ακούνε. Είναι το σίγουρα όμω η πρώτη φορά που βλέπω όλη την Ελλάδα να συντονίζεται γύρω από κάτι. drill, εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Νομίζω είναι το σημείο που ένωσε όλε τι γενιέ και όλα waves mm. του mm. Εγώ γι' αυτό το είπα. Ότι, από την άποψη ότι νιώθω ότι κάπω μέσα σε πολλά εισαγωγικά η Ελλάδα αρχίζει να φτιάχνει τον ήχο τη, ότι σπρώχνει όλο αυτό το boom bap wave που είχε πάνω στον drill ήχο Έξ, και εμένα, κάνει ένα τέτοιο βασικά, πάντρεμα. Εμένα δεν μ' άρεσε. Mm. Να ακούω αυτό που λες εσύ το boom bap πάνω στον τριλακού, <laughs> ναι. δηλαδή έλα αδερφούλη στην πλατεία μας έλειψες ξέρω εγώ, δεν με... Δεν μ' αρέσει. Ω, σίγουρα, δεν ούτε Δεν μ' αρέσει, μ αρέσει δεν λέω... το lifestyle μου, δεν γουστάρω, δεν ζω έτσι, μου βγάζει μιζέρια, μου οκ. Α... Okay. Ε, μακάρι να μην γίνει αυτό, να μην καταλήξουμε να γίνουμε boom bap, -ba, σε drill. Mm. Α είναι ένα μέρος, μικρό, μεγάλο, ότι είναι, ας υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτό εμένα mm. με ενδιαφέρει, ας πούμε. Ε, Φίλε, νομίζω το drill γενικά στην Ευρώπη έχει αρχίσει και γίνεται το sound. Σε ναι, ναι, α, ο, 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 Στην, Αμερική, στην Νέα Υόρκη. Ναι, στην Δεν είναι στο Memphis και στο Florida και στην Ατλάντα και ακούς drill. Ναι, αλλά το λέω μια άλλα, μιλία μιλία άλλη φορά ότι παίζει να το κοιμάται στο αυτή τη στιγμή που δείχνει στην ναι, στην Κάνα που το έχει δει. Που τρελαθήκαν, ακούσαν ναι. Pop Smoke και βγήκε ο αρχηγό τη φυλή και του είπε εδώ γκάι, εδώ είναι η φάση. Μπορεί να συμβαίνει όντω να γίνεται το αρχηγό όλου του κόσμου. Τι γαμάει έτσι. Στην Αλβανία το ίδιο κατάλαβε. Παίζει και εκεί drill πολύ. Εγώ κοιτάω πολύ, τους, έχω, κοιτάω πολύ, τους, έχω, Ιταλούς και τους Βρετανούς και κάποιους Γάλλους ως μαζί UK, ναι, εντάξει, οκ. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να βρει η Ελλάδα ένα sound δικό τη. ξεκάθαρα. Πιστεύ πιστεύεις ότι η απάντηση είναι στο να ανατρέξει στα original ethnic uh, μουσικά στοιχεία. Όχι. 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 Αυτό το κάνεις όταν πας να... όταν είσαι βετεράνος. Τι mm. Ποιοι κάνουν τέτοια ρε, φίλε. Είναι δυνατόν 20 χρόνια να είναι ο άλλο αγγελάκι με τι τρύπε και στα 25 χρόνια μετά να μου το. με τον παγκλαμά, ξέρω εγώ. Θέλω να πω Ωραίο, οκ. Okay, αλλά δεν μου αρέσει. Πούμε. Ο Μπέλι το κάνουν real. Αυτό. Ο, ο Μπέλι δεν είπαν mm. κάνουμε τραπ και γεράσανε και αρχίζουν να κάνουν. Ε, εντάξει, Όλοι, εμέ... δεν εννοώ για του ίδιου ανθρώπου που κάνουν κάποια μουσική να το γυρίσουν κτλ. Εννοώ να βγουν άτομα τα οποία να μην σκεφτονται ότι ωραία πρέπει να φύγω με Αμερικάνους. Τεχνικά πιο πολύ θα μου άρεσε να είναι κάποια scales ή κάποια τέτοια yeah. παρά να ακούω ξέρω, drill με μπουζούκι. δηλαδή, yeah. με λοιπόν, yeah. πούμε το μπουζούκι το συχαίνω, δεν μπορώ να το ακούω, ρε φίλε. Okay. <laughs> δεν μπορώ να ακούω αυτόν τον ήχο, ρε φίλε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μου, μου πειράζει τα αυτιά μου, α πούμε. Αλλά είδες... Άρα δεν Εί... θεωρώ ότι πρέπει να πάμε για να, να παίρνουμε ό,τι παίζει με μπαγκλαμά και μπουζούκι και τα βάζουμε πάνω από drill και να πούμε ότι φτιάξαμε sound. Όχι, δεν Σίγουρα. είναι φυσικά. Αλλά για να μιλήσουμε τεχνικά πάλι με Κάνε τα Κάνε μυσικά. σε άλλα BPM. Κάνε drill. Είδε ότι mm. όμω το, το μιλάει πάρα πολύ στον Έλληνα λόγω του περκάσιου βρυθμού που έχει. Πολύ πιθανό. Έτσι, που αντί φορέ μπαίνουν Πέξε, Τα σάτσινες, okay. Το οποίο μιλάει πάρα πολύ στην ψυχή του Έλληνα, να το πω έτσι. Okay. Α πούμε, εγώ βλέπω τέτοια πράγματα να συμβαίνουν πάνω στα instrumentals ε, που γίνονται hot τώρα. ή το King Kong, π.χ. που βγήκε αυτέ τι μέρε. Κατάλαβε. Σου βγάζει τον ελληνικό. Μου βγάζει ένα. Ε, έχει, έχει ένα ethnic. Έχει ένα στοιχείο. Έχει σίγουρα, ένα ethnic καταλάβες? αλλά αυτό παίζει γενικά. Δεν, είμαι, δεν παίζει μόνο στην Ελλάδα. Α, ναι. Είναι... ναι. Και όχι μόνο στο drill, δηλαδή και του, του μεγάλου track του Mick Mill που ήταν με αυτά τα βουλγάρικα, τα τέτοια που... Αυτό βγήκε ας το τώρα. το προ... προ... βουλγάρικο με το του Zinno. Το location, σοί, πώς λέγεται. συζητούσαμε. Ε, χασαμπλάρι με τον ναι, Billy το βουλγάρικο. Ναι, ναι, βουλγάρικο. Δεν, περί, δεν, περιμένω η Ελλάδα να βρει, να βρει να τον τροχό, αλλά τουλάχιστον όχι. να έχει μία ταυτότητα. Μαζί σου, Αλλά δεν ξέρω εγώ άμα αυτή η είναι το να αρχίσουμε να και μπακλά, και να βάλουμε πάνω drill, και να κάνουμε ελληνικό ήχο. Mm. Αυτό δεν είναι ελληνικό σε, να, να κάποιο το, το, δικό σου το δικό σου twist. Το, το δικό σου σο. Ναι, ναι, ναι. mm. Αν αρχίσουμε να βάζουμε μπουζούκια πάνω στα τέτοια, εντάξει, ψιλοκριτζιά. Όχι ψιλοκριτζιά, απλά εμένα δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Mm -hmm. <laughs> δεν ξέρω. Πάντω σίγουρα δεν είναι δικιά μου απόφαση ή κάποιου <laughs> άλλου παραγωγού ή κάποιου <laughs> ράπερ. Είναι κάτι που θα γίνει οργανικά. Σαν ζωντανό οργανισμό. Εντάξει, είσαι όμω σε ένα από τα πιο influential label αυτή τη okay. στιγμή στην, ελληνική μουσική σκηνή γενικότερα, όχι μόνο τώρα. Ναι, οκ, οκ, αλλά ξέρει, δεν είμαι ο, ο Θεό. Βλέποντα μπροστά, λέω. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί <σέρεις> αυτό. Ε, υπάρχουν κάποιοι, α πούμε, ρε φίλε, ο, ο Σεν Λορένα είναι ένα μάνο ο οποίο το έχει κάνει αυτό. Έχει δώσει στα τράξει του Τόγκελ με τον Τόκελ ένα δικό flavor. του flavor, <laughs> το και οποίο ο είναι Donkel, αρκετά λιγότερο φιλικά. Το χαμάκι είναι καραφρέ. Και ο Τόγκελ με τα απλώ. Αυτό το Balkan είναι, είναι, ναι. δεν είναι ελληνικό αυστηρά, είναι πιο Balkan. Και πουάλιτι, όχι μαλακία, όχι τρασίλα έτσι. Ναι, Άρα ναι, ναι, νομίζω, νομίζω ότι ξέρεις, τέτοιου είδου πράγματα θα πάνε τη φάση εκεί που είναι να πάει και να γίνει ένα. Το κομμάτι του ελληνικού σάμπουλα. που ετοιμάζουν ο Light με τον Αλήτη επίση, α πούμε. Είναι και αυτό ψηλό, έχει ένα τέτοιο loop Balkan. Αλλά ξεστή, εγώ τη βλέπω και του πιτσιδικά. Του περισσότερου beatmakers, πιτσιρικάδε, αυτοί που είναι μεγάλοι σαν εμένα σε ηλικία και οι δικοί μου και είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν αυτό που λέμε τόση ώρα, mm. οι πιτσιρικάδε είναι απλά bro Ακούνε YSL, κάνουν 25 type YSL type beats yeah. τη μέρα. Ακούνε UK drill, κάνουν 30 UK type, mm. uh, type, type drill exactly. τη μέρα. δηλαδή οι πιτσιρικάδε κάνουν τελείω το αμερικάνικο. Αλλά και αυτό έχει μια φάση, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να κάνει ένα ένα sound ας πούμε τύπου Uzi, Playboy Cardi Gana. ή Trippie Reddy, yeah. Gana στη γαμμένη την Ελλάδα Μια και κάνουν όλοι drill, 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 σημαίνει ότι κάπως μετά από την άλλη το artistry ψιλοπεθαίνει ότι όποιο μαλάκας κάγκουρα, ξέρω εγώ βγει με 15 τατουάζ στη Μούρη και στο λαιμό και 10 μηχανάκια ξαφνικά έγινε rap, ρα... άρα ποια είναι τα credits για να γίνεις rapper, αυτά Yeah. Ή μόνο αυτά, δεν διαφωνώ με ίσως, το αυτά. Αυτό που είπε, ίσω είναι από του λόγου που πολλοί δεν εκτίμησαν το Super Trapper 2, α πούμε, που λέγανε πριν. Ναι, τριν. ναι, να ναι πολύ είχε, πιθανό. Είχε τέτοιο... Στην ώρα του τίποτα δεν εκτιμούσαν. Ότι το Super Trapper mm. 1 το είχαν εκτιμήσει. Ναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και ένα mm. artistry, ρε φιλέ. Οκ. Mm. Okay. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Δεν είναι μόνο η... το να είσαι. Okay. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Μπορεί να έρθει εσύ εδώ πέρα και να είσαι ο πιο κακό τη Αθήνα, ξέρω εγώ, και να μην ακούγεσαι, ρε φιλέ. Και να σε κάνουμε ρε φιλέ. Μουσική ακούμε, δεν καθόμαστε να βάζουμε. Να μετράμε ποιο έχει πει πολλέ δολοφονίε. Ναι, τι λέω. Στην όλη Limit όμω η Artistry υπήρχε. Ήταν απλά χύμα. Όχι, δεν υπήρχε Artistry. Ήταν απλά χύμα. Ακούστε την καλτήλα εκεί πέρα. οκ. σω και αυτό να έχει κάτι παρόμοιο. Εντάξει, απλά το χύμα τη εποχή και τη περιοχή. Πολύ πιθανό. Οκ, Οκ. Σωστά. σωστά. No comment because. No, Σωστά. Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Οκ. Ναι, δεν υπήρχε. Ό,τι να παίζει όποιο πέρα στο στούντιο να βγάζει και Ανεδομάδας, και τα γραφικά επίτηδε κακά εκεί. Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Ναι. Τα οποία βέβαια μετά γίνανε. Μιλάμε ναι. για εταιρεία η οποία έχει τι ονόματα μέσα. Η... Ή... Τι... Ήταν η εταιρεία που yeah. είχε ο Master P o και Master P. είναι ah, okay. η μεγαλύτερη, okay. το μεγαλύτερο rap label ε, ever. Άι, δε, νομίζω, από τα μεγαλύτερα, εντάξει. Από κατάλογο μεγαλύτερα. και χρήματα. Ναι, είναι από τα μεγαλύτερα rap labels. Okay. Μπορεί να βάλει δίπλα και την Bad Boy, μπορεί να βάλει τη Ρογαφέλα. Okay, είναι πολύ πιθανό σε έσοδα και σε κατάλογο να είναι το μεγαλύτερο rap label. Έχει περάσει και ο Snoop Dogg και ψυχολογικό Snoop Dogg και από No limit. Και εκεί πέρα βλέπει κάποια αντιστοιχεία, βγάζαν... ξέρω εγώ. Ήταν χυμαδιό τελείω. Έτσι, μου σκάει το ξέρει. Γιατί μου βγάζανε ανά δύο εβδομάδε βγάζανε mm. άλλμουμ. Mm. Το λένε, το λένε με τι συνεντεύξει, ναι. ναι. Ανά δύο εβδομάδε βγάζανε άλλμουμ. Ήταν σταμάτη, non stop independent, έτσι. Mm. Από τη από <χω> την, Νέα Ορλεάνη, α πούμε. Από τη Λουιζιάννα. Για αρκετά χρόνια, δεν ξέρω πόσο κράτησε να μιλήσει το Rainbow. 6-7 χρόνια ήταν το Prime. Μπορεί και αυτό να είναι κάτι αντίστοιχο, εντάξει, οκ, okay, εννοείται. Αλλά φίλε, θεωρώ ότι και τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Ότι αν στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ανάγκη για αυτό που λέμε το boom bump drill, εννοείται να υπάρχει το boom bump drill. Να υπάρχει και ένα άλλο, να υπάρχει και κάτι άλλο, να υπάρχει και κάτι άλλο και σιγά σιγά να φτιαχτεί ένα γαμμένο sound ελληνικό. Γιατί Απ' την άλλη, παιδί μου, παντού βλέπει, α πούμε και στη Γερμανία και σε αυτά, ότι υπάρχει το sound, το sound, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν πολύ αμερικάνικα πράγματα τα οποία όμω. Υπάρχει και ο UFO όπω λέγεται στη mm. Γερμανία. <laughs> <laughs> ο <laughs> <οποίος> <laughs> δεν είναι, δεν είναι of future. Mm. Γαμάλα με το future. Ναι, υπάρχει και ο άλλο ο Ρίν, όπω τον λένε, ο οποίο είναι όρθιο να ακούσει τέρμα αμερικάνικα πράγματα. Όπω και το ίδιο και στην Αγγλία. Είναι οι. Πώ του λένε, οι. Πώ λέγονται, ρε φίλε, οι. Όχι, ντύψε, δί, πώ λέγονται, οι UK. Πώ λέγονται οι δύο οι τύποι που κάνουν τελείω αμερικάνικο sound, τελείω trap. Α, ah, ο AJ Tracy είναι you know ah, ο ένα. Όχι, όχι, ο AJ Tracy. Conan. Όχι, ο AJ Όχι, Ωραία, πώ του λένε. Mm. Ε, λένε. Τι που είπε πριν, υπήρχε κάποτε. Διπλοκ Europe, deep block, Europe. Του το Με okay. deep block που ήταν ο Τζέιντα και τα λοιπά. Και... κάνουν πολύ αμερικάνικο style. Κάποτε την εποχή που ήσουν εσεί στην Αγγλία, υπήρχε, υπήρχε deep block... και, και Deepset UK. Ναι, υπήρχαν δύο τύποι. Υπήρχαν οι που UK. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Δύο τυπάδε. Σωστά. Αλλά θέλω να πω ότι και εκεί vibe, που κάνουν το τελείω regional vibe, μην Νομίζω όλα πρέπει να υπάρχουν. Αλλά το βλέπει ότι στην Ελλάδα, παιδί μου, τα τελευταία χρόνια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το street credit που έχει κάποιο. Και μεγαλύτερο εν τέλει από το artistry πολλέ φορέ. Ερφιλέξει τι, αν έχει μόνο street credit. Την πρώτη φορά θα πούν «Ο», oh", την δεύτερη θα πούν «Ο», oh", την τρίτη θα πούν «Ο», oh", και τέταρτη θα πούν «Α». Ah". Ε, εντάξει, πόσες φορές θα σας ακούσουμε να ασχοληθούμε με το street credit σου, άμα το τραγούδι mm. Δε γαμάει, κατάλαβε τι λέω. Το βλέπω όμω. Δεν όμως, θεωρώ, πολλές φορές ότι, να, θεωρώ να... ότι κάποιοι είναι βαράνε νούμερα mm, λόγω αυτό, αυτού. Να, αλλά αυτοί νούμερα. κάποιοι, ρε φιλέ, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν. Ε. Mm. Πόσα χρόνια θα κάτουν να πληρώνουν τα βίντεο και να βγαίνουν τσιμα-τσιμα, -τσίμα. Ε, ε, Ακόμα και αν χιτάρει. Δηλαδή, εκτό από αυτό που λε, εγώ ξέρω τι άλλο βλέπω. Ότι η φάση είτε στην Ελλάδα είτε γενικά κάνει ανά 2-3 χρόνια κάνει reset ο ήχο κάνει reset. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όπω έκανε το 19, έσκασε το Simboy, ναι. κάναν το μαμά, τα τέτοια, βγάλανε τα παιδιά το καλλιέργεια κτλ. Εκεί τώρα, πέρυσι, πρόπε, έγινε ξανά ένα reset με τα drill. Κανεί δεν σου λέει ότι σε δύο χρόνια, ένα χρόνο από τώρα θα κάνουν όλοι το wave του τρανού. Με το πλόσουμε και το κόκκο, ναι. Καταλαβαίνετε. Άρα γίνονται συνέχεια resets. Άρα Εντάξει, στο τέλο τη ημέρα είναι να είσαι original να κάνει αυτό που γουστάρει εσύ, εννοείται να εξελίσσει και να δοκιμάζει πράγματα. Αλλά να είσαι original γιατί οι μόδε έρχονται και φεύγουν, ρε φίλε. Mm -hmm. okay. Οι μόδε έρχονται και φεύγουν. Ε, αλλά το να έχει κάτι πραγματικό και να δίνει κάτι πραγματικό μένει. Δεν είναι ρε φίλε μόνο το street credit, α πούμε. Δηλαδή, καλό το street credit, καλή η αληθία. Καλό... Το street credit για μένα όταν ο άλλο όντω λέει και κάτι στο μικρόφωνο, ρε φίλε, και έχει ταλέντο. Έχει να πει Εγώ πάντα βλέπω κάποια νούμερα, ρε φίλε, και ακούω α πούμε το το quality έτσι όπω το αντιλαμβάνομαι εγώ και βλέπω μια. Ξέρε. Ξείς... Εντάξει, ισχύει, υπάρχει, αλλά ξέρει και εκεί πρέπει ρε παιδί μου να. Δηλαδή ε, δεν κάνει ο Λιμπάτη τα νούμερα που κάνει ένα κάγκουρα ε, που δεν έχει το artistry. Κατάλαβε. Εκεί όμω yeah. είναι. Ο Μπάρτη πρέπει να πεισμόσει και να πει ρε πούστη, mm. εγώ πρέπει να το γαμμίσω αυτό το πούστη. Κατάλαβε yeah. τι λέω. Να κάνω ένα τραγούδι που θα βαρέσω όλη την Ελλάδα και το στείλω για τσάι. Ο το Travis Scott δεν είναι κάποιο που έχει street credit. Mm. Έχει όμω ένα θεότρελο artistry, ένα θεότρελο following, θεότρελα νούμερα. Δεν είναι όλοι οι NBA Young Boy ή Gucci Mane ή η Baby. Υπάρχουν και τύποι όπω ο G Easy. Γαμάει εξίσου όμω και βγάζει κασέρι και βαράει streams. Τρομερέ performance επίση στο live. Να το φλεξάρω λίγο. Τέλεια. Όλα χρειάζονται, ρε φιλέ. Όλα χρειάζονται. Αρκεί. <συγγελίες> Ξέρει και αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι λίγο πρωτόγνωρο και λίγο άμα δεν, δεν έχει δει το rap, ας πούμε στην Αμερική ή κάτι να το ξέρεις. Δηλαδή ο Σότιλό δεν είναι rapper. Okay. okay. Ο λόγο που έμεινε ό,τι δηλαδή. ήταν επειδή είχε μια Έτσι. προσωπικότητα και ένα credibility. Εντάξει και μην λοιπόν, ποτέ λοιπόν, δεν έκανε ναι. τα τραγούδια του TI, ούτε είδε τα χρήματα του TI από τη μουσική, ούτε το credit του TI από Ήταν Ήταν τοπικά γνωστό. Ήταν ένα regional class 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 με ένα hit. Μηδέν άρτιστροι, μάλλον όχι μηδέν, πολύ λίγο και τα λοιπά, εντάξει. Ότι θα υπάρχουν τέτοιοι τύποι, θα υπάρχουν. Πόσο θα μείνουν αυτοί οι τύποι yeah, είναι yeah, το yeah, θέμα, yeah. Καταλαβαίνει τι yeah. λέω. Yeah. Εντάξει. Yeah. Και τι impact θα αφήσουνε mm -hmm. ρε φίλε, ναι. Οκ. Okay. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, λίγο ασχετό. Εσύ τώρα βρίσκεσαι εδώ και τόσα χρόνια στο τιμόνι αυτού του label. Έχει από κάτω του καλλιτέχνε οι, οι οποίοι. Όχι είναι... από κάτω, μαζί μου. Μαζί σου. Συγγνώμη, καλύτερα μαζί σου. Έτσι, είστε μια ομάδα, είστε συνεργάτε. Έχει μαζί σου καλλιτέχνε οι οποίοι είναι μικρότερη ηλικία. Εκεί το πήγα από κάτω, από κάτω ηλικιακά ah, okay, okay. ουσιαστικά. Ε, οι οποίοι ρε καταλαβαίνει ότι βρίσκονται σε μια φάση που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι του, πραγματικά να περπατήσουν έτσι, να πάνε στο περίπτερο. Είτε είναι ο Light είτε είναι ο FY, ακόμα και ο Μπάρτι, πιστεύω ότι είναι πλέον πολύ αναγνωρίσιμο. Πώ το διαχειρίζεσαι εσύ αυτό σαν ε, παραγωγό, σαν executive producer, σαν head. Του λέει σου δημιουργεί δυσκολίε στα mm, παιδιά του. δημιουργεί δυσκολίε, εντάξει. Από ναι. μόνοι του καλά. Πώ α πούμε, δημιουργεί. Όχι, δημιουργεί ρεφιλέ. Όλοι την ακούνε σε κάποια φάση. Μπρο. Μόνο mm -hmm. ο Μάρτιν δεν, δεν. Πραγματικά ο Μάρτιν ήταν ο μόνο ο οποίο μπορώ να πω ότι δεν την είχε ακούσει σε κανένα σημείο. Ήταν όμω και μια ηλικία ρεφιλέ και είχε και άλλε εμπειρίε κτλ. Ήταν πιο έτοιμο. ήταν πλέον Έκανε πλέον από 29 χρονών. Δεν έκανε 19. Ή 18, πώ τον έβγα, ή 17, δεν ξέρω πόσο ήταν, εντάξει. Ε, ρε φίλε, είναι λογικό να είναι δύσκολο να το διαχειριστούν. Είναι λογικό να την ακούνε. Την ακούνε όλοι σε κάποια φάση. Απλά είναι η ζωή έτσι που που σε κάποια φάση θα ξαναφάσει δέκα σφαλιά και θα ξανακατέβει από εκεί που ήρθε. Καταλαβαίνει τι λέω, <Κι> ε, Είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Είναι δύσκολο ένα τύπο να έχει δέκα τυπάδε γύρω του. Ό,τι μαλακία γράφει να του λένε, ότι γαμάει, και όταν έρχεσαι σε μένα, να του λέω, Ρε φίλε, δεν κάνει αυτό. Σου λέει, γιατί δεν κάνει ρε φίλε, αφού εγώ το βάλα σε δέκα τύπους και στην κόμενά μου και όλοι μου λένε ότι είναι εκπληκτικό. Και εσύ τους λες ρε φίλε, δεν κάνει. Σου λέει, τι γίνεται ρε φίλε, είσαι κομπλεξικός, ας πούμε εσύ και μου λες δεν κάνει. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια, καταλαβαίνεις τι λέω, αλλά εκεί πρέπει να είσαι έξυπνος. Ας πούμε ο, ο Light, μπορεί ρε φίλε σαν άνθρωπος σε κάποια φάση να την άκουσε το προσωπικό σε τέτοιο στη μουσική, δεν την άκουσε ποτέ, ήταν πάντα ήξερε ότι το καλό του είναι να ακούει. Ήξερε ότι θέλω το καλό του, ήξερε ότι είναι καλό να μ' ακούει, ήξερε ότι Κάτσε να δω τι θα μου πει, ρε φίλε. Ό,τι και να μου πει, το ακούω. Καταλαβαίνει τι λέω. Ε, αλλά ότι όλοι την ακούνε, την ακούνε και είναι λογικό να την ακούνε. Ρε φίλε. Φαντάζεσαι ένα παιδάκι 19 χρονών να μπορεί να καθαρίζει 30 κάπου το μήνα. Και όπου πάει να τον ακούνε σαν τρελή. Και να ξέρει κιόλα ότι αυτό που κάνει το κάνει καλά και ότι γραμμάει. Καταλαβαίνει. Δηλαδή να ξέρει ότι, μαλάκα, είμαι πιο, πιο έξυπνο σε 5-10 θέματα από αυτού εδώ πέρα του 100. Και είμαι και πιο έξυπνο και καθαρίζω και το κασέρι και τραγουδάνει και κιόλα και τα τραγούδια μου. Και με βλέπουν και σαν Θεό. Και γάμισα και 10 κοριτσάκια. Mm. Δεν λέω για κάποιου συγκεκριμένου, γενικά. Whatever, λέμε. Okay. Ναι, mm, mm, mm. Και με βλέπουν και σαν Θεό. Και με βλέπουν και σαν Θεό. Και έχω και τα off-white ε, τέτοια. Εντάξει, μην την ακούσει, ρε φίλε. Ποιο mm. δεν την ακούσει τα 19 του, ξέρω εγώ. Αλλά και εμεί, ξέρει, και εμένα οι όλου μα, δεν έκανα ούτε το δικαστή ούτε τον ε, τέτοιον. Πρέπει απλά να έχει τρόπο, ρε φίλε. Πρέπει στον καθένα να βρει τον τρόπο. Δηλαδή, α πούμε στο MAD, ο τρόπο ήταν, ρε φίλε, ότι έπρεπε ο άνθρωπο να νιώθει συνέχεια ότι τον στηρίζει. Ότι τον αγαπά, ότι είσαι εκεί. Όταν, όταν ήξερε ότι είναι έτσι και τέτοια, μετά μπορούσε να δεχτεί ό,τι γνώμη και αν του πεις. <laughs> όχι να του πει. Όχι να συμφωνήσει, αλλά όλα τα άκουγε. Και τα άκουγε όλα με σεβασμό. Ε, αν δεν του τα έδινε όμω όλα αυτά, δεν άκουγε. Ο Λάιτ μπορεί να είσαι πολύ πιο χήμα μαζί του από ότι ήσουν με το ΜΑΝΤ και θα συνεχίσει να ακούει. Γιατί έτσι είναι το μυαλό του, ήταν είναι πιο τα εκλογικεύει κάπως τα πράγματα, ρε, παιδί μου, πιο... Τα καλύτερα, καλύτερα ναι. Ναι. πιο γρήγορα. Ε, ε, ο Ιβγουάρη φίλε στην ηλικία που είναι, σου λέω: Δεν γίνεται ρε μαλάκα τώρα, ξέρω εγώ. Άμα μου σκάσει με 10 παιδάκια μέσα στο στούντιο, να τον γκυώνω και να τον κάνω. Μπίνε λικόνο μέσα στο στούντιο μπροστά στα 10 παιδάκια. Όλα θέλουν τρόπο. Και ούτε έχω καμιά. Καταλαβαίνετε, λέω: Όλοι θέλουν του τρόπου. Πρέπει να βρει με όλου στο... το... κλειδί του, ρε φίλε. Πώ να χειριστεί του ανθρώπου. Δηλαδή, το να είσαι παραγωγό, σαν παραγωγό, εκτό από το να έχει ένα vision για τη μουσική, το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Mm. Να ξέρει να, να χειρίζει του ανθρώπου, ρε φίλε, και την ψυχολογία του. Και να του επικοινωνήσει. Δηλαδή, πε ότι έχει ένα session mm. με έναν τύπο. Και έρχεται. Και σου λέει, Πριν σε έναν να σου βάλω δύο κομμάτια να ακούσει. Και του τα βάζει. Το Λες είπα όπα για τα ομπούτσια τα τραγούδια σου. Εγώ έχω δει τύπου να το κάνουν αυτό. Ε, πώ να έχω γραφίσει ο άλλο, ρε φίλε, μετά. Mm. Τι vibe να πάρει ο άλλο. Πώ να μπει στο μπουθ και να γράψει με... μαζί σου, με σένα. Έχω δει τύπου να σκοτώνουν τα vibes πριν ο άλλο μπει στην πόρτα, ρε φίλε. Mm -hmm. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα τα ακούσει και θα πει: Ω φίλε, αυτό μου αρέσει πολύ που ξανε δόκινο" και ναι ναι, 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 ωραία, τέλεια, σούπερ. Mm. Θα δουλέψει και μετά σου θα του να πει: τι, σε εκείνο που έβαλε να αρχίσει. Δεν μ' άρεσε τόσο αυτό, μ' άρεσε εκείνο βέβαια. Mm. Πρέπει τον άλλον ρε, φίλε, να, τον... Mm. Mm. Να νιώθει λίγο καλά ο άνθρωπο, να τον φτιάξει. Είναι σαν, σαν τι ομάδε στο ποδόσφαιρο, ξέρει. Mm. Δηλαδή... Mm. Ναι, η το εξικό, Ναι, την ψυχολογία του έτσι. Δεν μπορεί να, τον, να του γάμμα την ψυχή και να περιμένει να μπει με στον να κάνει performance. Mm. Τι θα κάνει, δεν είναι ρομπότρεφιλο άλλο. Mm. Εσύ προσωπικά νιώσεις ποτέ... Εγώ το προσυγετρώ... έχω, έχω, κάνει, όχι τόσο ακραία, αλλά έχω κάνει τέτοιες μαλακίες. Να γαμίσω vibes, να έχω διαφωνίες έντονες στο στούντιο κτλ. Ένιωσαι, ποτέ... Και να είμαι και λάθος. Ένιωσες ποτέ από αποσυγκεντρώνει όλο αυτό, όλη αυτή η προβολή. Εγώ δεν έχω προβολή ρε φίλε. Ελάχιστη φα... προβολή σε αυτό το παιχνίδι. Φαντάζομαι παιδιά. ότι και στο στούντιο δεν έχει τα λοιπά. Όταν έχει να κάνει blow up ή όλη φάση, κάνει εκεί πέρα πιτσυρικάκια. Σκάφο, βλέπανε. Σκάγανε, ναι, ναι, οκ. Okay. Αλλά εντάξει, έχω ελάχιστη προβολή σε σχέση με τα παιδιά. Ρίφλε, γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπο. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει. Άμα α, δεν έχω καμία όρεξη να μην μπορώ να πάω κάπου να φάω ή να πιω κάτι. Να... Mm -hmm. Δεν μπορώ. Άμα να ζήσω έτσι ψήνω, με τα παρατήσω όλα και να φύγω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Mm -hmm. Εντάξει, κάποιοι τύποι ναι, με αναγνωρίζουν και τέτοια, αλλά ξέρει είναι και η φάση μου έτσι που Είμαι πιο humble, πιο down to earth, πιο τέτοια. Μιλάω σε όλου ωραία, μιλάω σε όλου τέτοιο. ε, τώρα άλλο προχθέ ήρθε delivery στο σπίτι. Ε, ρε φίλο, σκάιβι. Λέω, ναι, ρε φίλο, ξέρω εγώ σκάιβι. Μου ξέρει τι να σου πει. Ωραία, φίλε, τέτοιο άρχισα να μου λέει. Κάθε τον άκουσα, μιλήσαμε, ευχαριστώ πολύ. Να σε σκάιβι. Ξέρε, δεν, δεν έχω κάποιο attitude, α πούμε, απέναντι σε κάποιον. Ή... Mm -hmm. Όπου και αν πάω, πρέπει, θέλω να είμαι ευγενικό, θέλω συμπεριφέρομαι mm -hmm. σε όλου Όπω θα ήθελα όλα μου συμπεριφέρονται. Καλά, σίγουρα ότι είσαι πολύ ταπεινό και ότι ξέρει ε, να συμπεριφέρεσαι. Δεν είναι ταπεινό. Το ταπεινός. λέω με την έννοια ότι αν ένιωσε μπορεί να παραμένει να είσαι έτσι, απλά να νιώθει ότι αυτό αποσυγκεντρώνει ε, από λοιπόν, την εικόνα. Στην εγώ ήμουν μεγάλο ηλικία όταν έγινε το όλο πράγμα. Mm -hmm. και ήμουν ήδη πολλά χρόνια μέσα σε αυτό το game, Άσταν την έκανα και τα λοιπά. Και σαν άνθρωπο, είχα φάει σφαλιάρι στη ζωή μου, όταν λοιπόν, πήγα στην Αγγλία, κατάλαβα και λέω, Πόπο λέω, τι βλάκα είμαι, α πούμε. Ποιο νομίζω ότι είμαι, τι φαντάζομαι, α πούμε. Εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να βάλω το κόλλο μου κάτω να δουλέψω και να γίνω σοβαρό, αν θέλω να κάνω κάτι στη ζωή μου. Ότι δεν πάνε τα πράγματα έτσι. Ότι ήμουν φαντασμένο μέχρι τότε. Είχα μια μεγάλη ιδέα των εαυτών που έπρεπε να σταματήσω να την έχω, αν θέλω να κάνω κάτι. Mm -hmm. Εντάξει, ότι αυτό θέλει μια αυτογνωσία θέλει. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και τύποι που κάνουν και 30 και 35 και συνεχίζουν να είναι βλάκες, okay. mm -hmm. Δεν σου λέω τι όλοι οριμάζουν και κάνουν, ε, αλλά αυτό είναι και στον άνθρωπο, έτσι. Είναι καλό να έχει μια αυτογνωσία, ρε φίλε. Είναι καλό πράγμα. Εγώ έτσι λειτουργώ. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα. Δεν θα αλλάξω τώρα. Αλλά ούτε είμαι και ένα τύπο που θέλω να το παίζω ταπεινό για να μην έχει να πει κάποιο κάτι. Ξέρε, από ένα σημείο και μετά, όταν βγαίνει στο spotlight, θα έχουν όλοι να πούν κάτι. Κάποιο θα πει: Ο Βλάκα στο Skype, ο Μπούφο στο Skype, ο, ο, ο... Πώ είναι έτσι στο Skype. Οκ, okay. τα αρχίδια σου. Το Ιντερνετ κλείνει και πα στο σπίτι σου, ρε φίλε, και κοιμάσαι και έχει πάρει με του ανθρώπου στην πραγματική ζωή, στον αναλογικό κόσμο, στον ψηφιακό κόσμο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο. Ο ψηφιακό κόσμο με ενδιαφέρει όσον αφορά τη δουλειά, mm -hmm. ε, όσον αφορά τη δουλειά μου ξεκάθαρα, Όχι μόνο. Ο Ναι, να δεν με ενδιαφέρει mm -hmm. να γίνω αποδεκτός. Δεν ξέρεις, δε... Α, από, το, από τα social media. Ναι. Mm -hmm. δε, δεν νιώθω καλά με τα social media, δεν νιώθω άνετα. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο, Αισθάνθηκε ποτέ ότι η capital κινδυνεύει. Ναι, ναι. ας πούμε όταν έσκασε ο Σιμπόι με το μαμάκι αυτά ρε φίλε, έπρεπε να δεις το, το arrogance που είχαν αυτοί, που κι εμείς είχαμε arrogance, εννοείται. Και το κατάλαβα μετά. Λέω, ρε μαλάκα, οκ, okay, κι εσύ ήσουν τέρμα. Το arrogance που είχαν ο Σύμπο, και, ε, δεν τον κατηγορώ το Σύμπο, είχα να τον Γουστάρο κιόλα. Ε, και γύρω του, ήταν θεότρο, ήταν σε φάση ότι έβλεπε τα μάτια του σαν να σου λένε ότι εσείς τελειώσατε τώρα, εμείς είμαστε το wave, ας πούμε. Και εκεί ξεσκεφτόμουν, από μέσα και λέω, μαλάκα, Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν να συνε... Κάτι πρέπει να γίνει για να συναγωνιστεί αυτό αυτόν τον man με αυτά τα τράξη, με αυτό το πρέπει να βρει τρόπου, α πούμε. Ένιωθα ότι κινδυνεύει, α πούμε. Αλλά εξή και αυτό ήταν ένα μάθημα. Ότι αν εσύ συνεχίσει απλά να δουλεύει και να κάνει το που είναι να κάνει. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει ρε φίλε, και καλά να παίρνω κάθε χρόνο πρωτάθλημα, αλλά με ενδιαφέρει να μην βγαίνω κάτω από τρίτο. Mm-hmm. ανταγωνιστικό. Θέλω κάθε χρόνο να είμαι. Αν δεν είμαι τρίτο, να είμαι δεύτερο και αν δεν είμαι δεύτερος, να πρώτο. Οκ, okay. να είμαι ανταγωνιστικό συνέχεια. Όσο είμαι ανταγωνιστικό συνέχεια, πάντα θα είμαι μια μεγάλη ομάδα, ρε φίλε. Πάντα θα είμαι εκεί. Οκ, <laughs> okay. δεν σημαίνει ότι όταν η Real Madrid, οι Milan, οι Bakers, τα Μάτσα, Παίρνε, η Milan, η Bakker σταμάτησαν να παίρνουν τη Champions League, έγινε μικρή ομάδα και ξαφνικά ο Ερυθρό Αστέρα και ο, δεν ξέρω εγώ ποια η Πόρτο γίνανε υπερομάδε. <laughs> Σωστά. Σωστά. Ε, και ξέρει, ε, κύριε παιδί μου, κάπου ξέρω εγώ, έβλεπε και ένα πράγμα ότι. Έβλεψε έναν τύπο ο οποίο μέχρι χθε ήταν ψιλοτρόλ, Μετά μου ξαφνικά το ψηλοσοβάρι του έρχεσαι να κάνει γαμάτα τραξ. Α πούμε το σάρι και αυτό ήταν φωτιά να γοματάρει, έτσι. Έσκασε, γάμισε, τα γάμισε όλα, έκανε αυτό το track. Και εκεί που λες ότι ξέρει πρέπει να είμαι ακόμα πιο σοβαρό τώρα, να δουλεύω ακόμα πιο πολύ, να δω τι γίνεται, να είμαι έξυπνο απέναντι στο game. Δεν μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτά που έκανα και να θεωρώ ότι αυτά θα γαμάνε, γιατί το πράγμα συνέχεια αλλάζει. Έρχονται πράγματα. Πήγε και έφερε τα μούτρα του. Σα θέλω να σου πω ότι όσο είσαι στην πάρτη σου και εσύ δουλεύει, όλα δουλεύουν εν μέρη για, για καλό σου. <laughs> Καταλαβαίνει τι λέω. Δεν θα χάσει εύκολα τη θέση σου όσοι και να έρθουν. Γιατί κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι δεν θα αντέξουν, κάποιοι θα κάνουν ό,τι να είναι. Κάποιοι δεν θα είναι τόσο καλοί όσο νόμιζε είτε εσύ είτε αυτοί είτε ο κόσμο. Όταν <laughs> έφυγε ο, ο Μάτι από τη ζωή, ήταν αυτό ίσω ένα σημείο που ένιωσε ότι απειλείται η όλη φάση. Ρε όχι. Αλλά δεν είναι ένιωσο σκέφτηκε Δεν, δεν κανένα, νιώθω ότι, απει... ούτε ότι απειλείται ούτε απειλείται. Mm. Κοίτα, ρε φίλε, έχουμε φτάσει σε ένα έργο που έχουμε δει άπειρα πράγματα. Αυτό δεν ήταν κάτι ε... που μπορούσαμε το φανταστεί κανεί μα. Τι είναι να φανταστείς, πώς να το φανταστείς αυτό ρε φίλε. <laughs> Εντάξει. Δεν είναι, δεν έχω, σου λέω τότε ήταν η μόνη φορά που ψηλοένιωσε ότι μπορεί να υπάρχει μια απειλή και τα λοιπά γιατί για τους λέω, σου λέω και ότε. ανθρώπινα ρε παιδί μου, πως θα βρω δύναμη να συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα με αυτούς τους ρυθμούς Πως θα βρει ο Μάτ, να βρει δύναμη Όπως και ο Μάτ, γιατί okay. όλοι μας είμαστε άνθρωποι που έχουμε δώσει όλη μας τη ζωή για να είμαστε εδώ ρε φίλε Εγώ ξέρω ότι ο Μάτι θα σκύλιαζε 10 φορές πιο πολύ αν πάθα να κάτσω εγώ, αν πάθα να light. εμένα είναι υποχρέωση μου να σκυλιάσω και όλα αυτά τα οποία έλεγα στο τηλέφωνο με το μάτι, λέει, «Μα πάω και να τα κάνω, ρε φιλέ. Mm -hmm. Γιατί θα, θα έρθει να θα σηκωθεί και θα με γαμίσει άμα δεν τα κάνω. Καταλαβαίνει τι λέω. Όλα αυτά που, του, που μιλούσαμε και αυτά που του έλεγα, πρέπει να κάνουμε εκείνο, και πρέπει να κάνουμε εκείνο και ναι, συμφωνώ, ναι. αυτά πρέπει να πάω να τα κάνω. Έχω υποχρέωση απέναντί του να πάω να τα κάνω. Έχω υποχρέωση να είμαι δέκα φορέ πιο σκύλο μετά από αυτό που έγινε, ρε φιλέ. Γιατί μεταξύ μα είχαμε μάθει και είχαμε γίνει σκύλοι μεταξύ μα. Δεν καταλαβαίναμε χριστό, δεν μα ενδιέφερε αν χωρίζαμε. Άμα έξω πέθε, ο κόσμο έπεφτε, Άμα ε, οτιδήποτε, εμεί κάναμε συνέχεια ασταμάτητα αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Γι' αυτό φτάσαμε και εδώ πέρα. Δεν είναι ότι κάθε μέρα είχαμε κάποια έμπνευση τρελή, κάποια, αλλά δεν σταματούσαμε να δουλεύουμε. Είμαστε ασταμάτητοι Και συνεχίζουμε να είμαστε ασταμάτητοι. Συνεχίζω να πήγανε 7 το πρωί σπίτι μου από το στούντιο. Με είδε εκείνη τη μέρα, με είδε δύο... <συσίλω> ε, σε δύο. Εσύ με πέτυχε σε δύο στούντιο. Ε, 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 ε. Μεσημέρι αλλού, απόγευμα αλλού. δηλαδή... δηλαδή... το πρωί αλλού, μετά έχει έρθει ναι. και σε ρίμενα. Ε, ξέρεις, ρε φίλε, είναι στο τέτοιο μα. Έχουμε... Κανεί δεν θέλει να γυρίσει εκεί που ήταν. Δεν θέλω να γυρίσω στο 2012. Να μην έχω φράγκο στην τσέπη. Εκτό από το ότι το λατρεύω και το αγαπάω, δεν θέλω να γυρίσω. Ούτε ο Μάντι ήθελε να γυρίσει, ρε φίλε. Δεν μπορούσε να γυρίσει, ρε μαλάκα. Ούτε ο Λάιντ μπορεί να γυρίσει πίσω. Ούτε ο Κανεί δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, ρε φίλε. Άρα αυτό μα κάνει να είμαστε ξέρει, λε και είναι η πρώτη μέρα, καταλαβαίνει τι λέω. Mm -hmm. Δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί ξέρω ότι όσο πάω και όσο κάνω, θα βρεθούν και καινούργιοι άνθρωποι που θα έρθουν. Και αυτοί οι καινούργιοι άνθρωποι θα γίνουν κάτι το οποίο ποτέ δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε και θα γαμάει. Θα έρθουν άλλοι που μπορεί να μην γίνει αυτό. Οκ, okay, θα πάμε παρακάτω, θα πάνε κι αυτοί παρακάτω όπω και έγινε. Έτσι πηγαίνουν. ξέρει τα πράγματα έτσι πάνε, μου. Συνεχίζεται το έργο και πρέπει να συνεχίζει, δεν μπορεί να σταματά. Δεν νιώθει ότι. Απειλήσει ή δεν απειλή. Γενικά, ρε φίλε, εγώ στο μυαλό μου μέσα για το label είμαι σε μια φάση όπου θα κάνω reset σε πολλά πράγματα. Θα κάνω restart. Γιατί πρέπει να κάνουμε restart σε διάφορα πράγματα. Οκ, okay. δεν θέλω να πω τι και πώ θέλω να γίνουν και, και, και θα τα δει και θα τα δουν για τα δύο κόσμο. Θεωρώ ότι απλά βαρέσαμε σχεδόν μια δεκαετία, συνέβησαν άπειρα πράγματα και είμαστε σε μια φάση όπου πρέπει να πάμε σε μια. Σαν καινούργιο, Σαν καινούργιο εποχή, ρε φίλε, Σαν καινούριο κεφάλαιο. Mm -hmm. Η προσθέκη του Αλίτη τώρα και του GSA, α πούμε, είναι κομμάτια από, τη... από αλλον, το κεφάλαιο. Ναι, Και άλλων και Έχουμε και άλλου artists που θα mm. πάρουμε. Είναι. Και ξέρει τι, είναι αυτό που σου λέω και στην αρχή. Εμεί, εγώ κάνω άρτη development. Θέλω να κάνω. Όχι για τον Αλίτη. Αυτό, το αυτό το είναι GSA είναι το για το λοιπόν. τον ένα τον άλλον. Okay. Δηλαδή, δεν θέλω. Κάποιοι έρχονται πιο έτοιμοι, κάποιοι άλλοι δεν έρχονται πιο έτοιμοι. Πρέπει να δουλεύουμε και με αυτού που είναι έτοιμοι να, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε στα μάτια για να πηγαίνουμε μπροστά και να γίνονται πράγματα. Γιατί ρε φίλε, καλό ή κακό, τι βάσει που έχουμε εμεί Τις έχουν ελάχιστοι, αν όχι κανεί αυτή τη στιγμή στη χώρα. Mm -hmm. Άρα, δεν μπορεί να μην το εκμεταλλευτούμε. Ούτε εγώ μπορώ να πάω σπίτι να πω. Αχ, μα, με κάτσε να ράξω τώρα τα επόμενα δύο χρόνια, να πάω διακοπέ διακοπές στο... στον Άκη mm -hmm. Θέλω να πάω, αλλά, ξέρεις, δεν μπορώ, να... δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Τώρα σοβαρεύουν τα πράγματα. Mm -hmm. Το σκεπτικό πίσω από τη ε, συνεργασία με τον Αλήτη και την. Ε, αυτό είναι κάτι που το. συνεργασία στο label, ποιο είναι. Μα έκανε όλη εντύπωση, δηλαδή yeah. ήταν λίγο περίεργο. <laughs> Γιατί ο Αλίτης είναι ένα καλλιτέχνη. Θα σου πω, εγώ πρώτη ο... φορά που είχα ακούσει Mad Clip είχα νιώσει το ίδιο vibe όπω την πρώτη φορά που άκουσα <laughs> Αλίτης. Οπότε ήρθε κάπως και έκανε ένα full circle στο μυαλό μου αυτό όταν είδα ότι. Ο αλληλήτη Μπένι στην Κάπιταλ. Κοιτάξτε, έχει καιρό γιατί που το συζητάμε. Είναι ο δεν είναι κάτι τώρα. ηλικιακά, by far, ο μεγαλύτερο mm. ηλικιακά από όλου του καλλιτέχνε του Λέιμπελ. Χωρί αυτό να σημαίνει κάτι. Ε, έχει. Ε, έχει πάνω από 1,5 χρόνο που είμαστε σε επαφή. Και okay, φαντάζομαι από όταν ήρθε η Ελλάδα την πρώτη φορά που είχε γράψει με το Lights of the Big Fast. Ναι, το τύπου. Η, ναι. Ε, ε, είχε ναι. κάνει ένα break μεγάλο, είχε εξαφανιστεί λίγο από τα πράγματα. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν τον ακούγαμε. Είναι ένα καλλιτέχνη, ο οποίο μετράει 10 χρόνια και βάλε παρουσία. Στη Γερμανία ήταν ήδη ενεργό και με γερμανόφωνο ράπ. Με ναι, τρελό λίγο... hype τότε. Με τρελό hype τότε. Ήμουνα στο πρώτο live που είχε κάνει στην Ελλάδα. Οπότε θυμάμαι λίγο σαν όνειρο εκείνη τη εποχή. Κοίτα, εγώ για να είμαι μην... ειλικρινή. Α πούμε, το project Alitis είναι το πιο δύσκολο project αυτή τη στιγμή. <laughs> αυτό είναι το πιο δύσκολο. <laughs> Γιατί ο man είχε κάνει κάτι big τότε. Και αν δεν κάνει το ίδιο big τώρα, έχει φλοπάρει. Ακόμα και αν είναι OK. Ακόμα και αν είναι ωραίο. Ακόμα και αν βγάλει χρήματα. <laughs> αυτό είναι το πιο δύσκολο το να πάρει έναν artist που ήταν κάτι big, είχε γίνει κάτι big, έκανε ένα break και τώρα θέλει να ξανασκάσει. <σομίως> Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα. <σομίως> είναι πολύ πιο easy να πάρει τις αμπιτσιρικά και να μην υπάρχουν expectations και σιγά-σιγά να φτιαχτούν και να γίνει και, 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 και... Αυτό είναι το πιο δύσκολο, αυτό με τον αναλύτη. <σομίως> ε, οκ, okay, ρε φίλε, έχουμε βάλει τα πράγματα κάτω, έχουμε τα sessions μας που θα κάνουμε τώρα. Ε, αλλά, ξέρεις, όλα, ε, ρε φίλε, εμείς τα... Κα... Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάνουμε τα πράγματα οργανικά. Ό,τι πάμε να κάνουμε σαν marketing γίνεται πάνω στα τραγούδια. Ε, δεν λέμε θα κάνουμε marketing πριν τα τραγούδια. Okay, δεν θα βγάλουμε κάποιο marketing plan πριν να, να, να ξέρουμε τι τραγούδια έχουμε ή ποια τραγούδια θέλουμε να βγάλουμε. <laughs> Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι εγώ στο μυαλό μου έχω το master plan για τον Αλίτη. Έχω ηχητικά τι θέλω να γίνει. Όταν, αυτά, όταν ακούσω τα ηχητικά, θα μου έρθει όλο το έργο. Από το εξώφυλλο από το βίντεο, από κάποια promotion, από έτσι, από συνεργασίες, από τέτοια. Αλλά πρέπει να έχεις τα τραγούδια για να τα κάνεις αυτά και να τα κάνεις σωστά. Αν δεν έχεις τα τραγούδια, απλά μετά πουλάς φούμαρα, ρε φίλε. Mm. Και εμείς δεν είμαστε για να πουλάμε φούμαρα. Δηλαδή ο λόγος που κάνουμε ότι κάνουμε δουλεύουμε σαν μπουτίκ. Mm -hmm. Πολύ, δι, yeah. δύσκολα, χάν, δύσκολα βγάζουμε κάτι το οποίο φλοπάρει άσχημα. Είναι μικρό το ποσοστό το οποίο κάτι φλοπάρει άσχημα. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι, γιατί δίνουμε σημασία στα τραγούδια. Δεν είμαστε μία από τι μεγάλε εταιρείε στην Ελλάδα, δισκογραφικέ, που κάθε μέρα βγάζει Η τρία δω. τραγούδια. Mm. Περάστε όλοι, ξέρει. Και ό,τι γίνει και όποιο κάτσει. Δεν δουλεύουμε με όποιο κάτσει. Προσπαθούμε να κάτσουν όλοι. Δεν μπορούν να κάτσουν όλοι. Οκ. Okay. Αλλά προσπαθούμε να πάρουν τι ευκαιρίε μα, ρε φιλέ. Να μεγιστοποιήσετε, α πούμε, τι ναι. Ναι, το σκεπτικό όμω πιο πολύ λείπει από αυτό, ότι το έλειπε σαν πρόκληση ουσιαστικά. Είναι πρόκληση. Mm -hmm. Είναι πρόκληση και είναι γάμα τα πρόκληση. Και άμα πετύχει, θα είναι γαμό τη φάση. Okay. Mm -hmm. Θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχει. Ε, ποτέ δεν μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά. Είναι πρόκληση. Ρε φίλε, που τον ακούγαμε και γουστάραμε σαν τρελή. Mm -hmm. Άρα εννοείται, γιατί να μην συνεργαστούμε με τον μάνα που γουστάρε και αυτό. Κατάλαβε, λέω. Είναι ένα μάνα ο οποίο έχει πεσονάλι, τι τα έχει όλα. Mm -hmm. Τα έχει κάνει ήδη. Πρέπει να τον βοηθήσουμε να τα ξανακάνει. Το οποίο σου λέω είναι το πιο δύσκολο. Αλλά οκ, okay, θα δούμε. Mm -hmm. Θα δούμε πώ θα τα φέρει. Ξέβαια, δεν μπορεί να κάνει την film prediction. Δηλαδή, ο Ρακίμ δεν είχε πάει στον. Δεν θέλω να το. το <laughs> ο αντίστοιχο δόκτωρο τρέγγι. Ο Ρακίμ δεν είχε πάει στον Dre. και τι έγινε, ναι. τίποτα. <laughs> <laughs> είχε κάνει το The Dre, τίποτα. Ναι, Άρα ναι, πήγε ναι, ναι. ένα λευκό τυπάκο και έγινε του Μουνιού το πανηγύρι. Τον ναι. έμεινε, δηλαδή. Πρέπει ναι. να κάνει. Ναι. Πρέπει να κάνει. Ναι. Να κάποια δεν θα πάνε, κάποια θα πάνε. Ποιο θα σου έλεγε τότε ότι. Ο, φίλε, άμα τότε κάποιο στην Αμερική θα έλεγε: Παλα, με, με τρέχει. Και δεν έγινε τίποτα. Dynamic Duo. Ναι, τίποτα. Και ντρέμε, Έμινεμ, <σχει> άλλαξε ο πλανήτη. Οκ, okay, πρόκληση λοιπόν να λέτε. Είναι πρόκληση. <σχει> μεγάλη πρόκληση. Πιο μεγάλη πρόκληση από του πιτσιρικάδες. κάρτε. Okay. Όπω το GSA, α ε? Ναι. <σχει> <σχει> που εκεί φαντάζομαι θα. Και φίλε, εμεί ψάχνουμε και τύπου που γουστάρουμε και να ακούμε και το street cred, αλλά και τύπου που. Και θεωρούμε ότι υπάρχει ένα artistry. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι εγώ προσωπικά δεν έχω καμία όρεξη να κάνω με βλάκε. <laughs> γιατί υπάρχουν βλάκε οι οποίοι είναι σε άλλα labels και θα μπορούσαμε να του έχουμε, αλλά δεν, δεν έχω καμία όρεξη να κάνω με τύπου οι οποίοι θεωρώ ότι είναι χαζοί γιατί είναι βλάκε. Σαν Ξανπεσόνε. Ναι, σαν άνθρωποι ρε. Χαίρεστηκα σαν πεσόνε. Στα, 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 στα αρχίδια μου γράφω τα εκατομμύρια. Αν εγώ πρέπει να πάω στο, στο στούντιο μαζί σου συχνά και να έχω να κάνω στο τηλέφωνο μαζί σου και να έχω να κάνουμε ένα βλάκα, δεν βγαίνει στην Εννοσία, γίνει πιτάνα. Οπότε okay, παρά <laughs> ποιοι είναι πούμε, η, το, το χειρότερο πράγμα που πρέπει. Βασικά να το πάμε αλλιώ. Το πράγμα που δεν πρέπει να κάνει κάποιο ο οποίο συνεργάζεται μαζί σου ή θέλει να συνεργαστεί μαζί σου. Ρε φίλε, να είναι αληθινό, να είναι αυτό του, να αυτό που είναι. Να μην λέει μαλακίε, να μην ανοίγει το στόμα του και να πετάει μαλακίε. Δεν με ενδιαφέρει τι είπε κάποιο. Δεν, με ενδιαφέρ... αρέσει μ' αρέσουν με αυτοί που έρχονται, κάθονται, του γνωρίζει λίγο και μετά αρχίζουν και σου λένε Ξέρει αυτό είχε πει. Στα αρχίδια μου τι είχε πει για μένα. Mm -hmm. Δεν με νοιάζει αν είχε πει κάποιο κάτι για μένα. μην μου λε τι είπαν και δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Θε να κάνουμε κάτι, είστε ταλαντούχο, να βγάλουμε ένα vibe να γουστάρουμε, έχουμε κοινά πράγματα. Mm. Έλα να τα κάνουμε και να δουλέψουμε και να γουστάρουμε. Δεν μ' αρέσουν αυτοί. Δεν μ' αρέσουν αυτοί που πετάνε ε, ε, φούμαρα. Ξέρετε, να φύγω εγώ από εδώ και να πω, Έλα, μωρή, εντάξει, πηγαίνω στο μετάξι. Άξτε, για να κάνω τη συνέντευξη. Καλή ήταν. Mm. Όχι, ρε φίλε, θα είσαι σεβαστικό, ρε φίλε, απέναντι σε όλου. <laughs> θα είσαι ωραίο. Δεν θα την δει, ρε φίλε, δεν θα την βλέπει από πριν. Δεν θα την δει μετά που θα γίνει όσο γίνεται. <laughs> δεν μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι. Αυτοί δεν μ' αρέσουν. Mm -hmm. Δεν μου Μ' αρέσουν αυτοί οι οποίοι σέβονται. Ό,τι και αν είναι, όποια, αν είναι εκείνη τη στιγμή, το στούντιο είναι ψιλογερό, υψηλο, ρε φιλε mm -hmm. Δεν μ' αρέσει ένα που θα έρθει στο στούντιο και θα θέλει δύο ώρε να βλέπει βίντεο στο YouTube. Δεν είναι το στούντιο γι' αυτό. Κάτσε στο σπίτι σου να βλέπει το Ή ένα που θα κάνει ραντομιέ, θα φέρει 15 άτομα μαζί του και θα ε, γελάνε όλοι και θα, θα νομίζουν ότι μπορεί να κάτσουν στο κοντρόλ και να γελάνε και να πίνουν μπαφ. Όχι. stories. Ναι. Άντε δεν αυτά είναι πράγματα τα οποία εγώ δεν τα γουστάρω. Εγώ τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου τα έχω κάνει κλεισμένο σε ένα υπόγειο, πέντε ώρα τα ξημερώματα, εγώ και ένα τύπο ακόμα. Γιατί εκεί σβήνουν όλα. Εκεί, όσο πιο και ένα νομάτι, λίγο πιο λάκι, όσο απέναντί σου, μετά σταματάει να είναι ρε φιλε. Καταλαβαίνει τι λέω. Φεύγουν οι, οι θαυμαστέ. Είσαι εσύ κι αυτό, είστε οι δυο, δεν υπάρχει άλλο. Σταματάει να είναι αυτό που είναι όταν βγαίνει έξω στην πόρτα. Όσο και αν το θέλει, όχι. Το Καταλαβαίνει τι λέω. Εκεί αρχίζει η αλήθεια. Αυτό που κάνουμε, γαμάει ή δεν γαμάει. Αν δεν γαμάει, δεν γαμά. Όσο και να γαμά όταν θα βγει έξω. αν δεν γαμάει εδώ πέρα, δεν γαμά μεγάλε. Μπορεί να έχει ακριβά παπούτσια, ακριβό chain, ακριβό τέτοιο. Το τραγούδι δεν γαμάει όμω. Βρε μια άκρη να γαμάει. Πε ένα facts τώρα, κάνει με τη δική σου. Big facts, τραφή. Να πω. Μα, το ξέρω γιατί και εγώ έχω έρθει αυτή τη θέση, ξέρω ακριβώ τι λέει. Φουλώνω. Mm -hmm. Okay. Ενώ να δουλεύω με κάποιον και μπλα μπλα. Okay. Τι, εγώ θέλω να είμαι έτσι, φίλε. Θέλω να είμαι σκληρό. Γιατί αν κάποιο μάθει να είναι έτσι, μετά όλα θα του έρθουν εύκολα. Mm -hmm. Αν έρθει κάποιο τυπάκο που απλά έχει ένα γαμάτο τραγουδάκι και είναι ένα ηλίθιο που δεν ξέρει τι του γίνεται και του πούμε: που πω, πω φίλε, είσαι γαμάτο, γαμάτο, είσαι μπράβο, θα γίνει σούπερ στάρι, είσαι τέλειο. Σε έξι μήνε θα ξέρει τι του γίνεται, θα γίνει πουτάνα. Σε ένα χρόνο θα έχει κατάθλιψη Εχάει. και τα επόμενα δέκα τραγούδια θα πάνε άπατα. Και βλάκε θα είμαστε κι εμεί και, και βλάκα θα είναι κι αυτό. Δεν είναι αυτό το point. Mm -hmm. Big facts που λέει ο Βάρο. πρέπει να ρίχνει ξύλο σε εισαγωγικά, ξέρω εγώ, α πούμε. Με καλή τέτοια εγώ... Πρέπει να αυτό... μπορεί να του δώσει να, να καταλάβουν ότι το να πιέσουν τον εαυτό του θα του κάνει καλύτερου. Mm -hmm. Στο long term θα του κάνει καλύτερου. Όλου. Και εγώ να πιέζω. Και εμένα και εγώ σαν beatmaker, σαν engineer, σαν οτιδήποτε, σαν, και αυτοί σαν rappers, όλοι. Όσο πιέζει, πιέζει, πιέζει τα boundaries που έχει, γίνεσαι καλύτερο ρεφιλέτο. Το ταλέντο θα σε πάρει μέχρι ένα σημείο. Mm. Μετά, Μετά yeah. δεν γαμάει αυτό που έχει ταλέντο. Μετά αρχίζουν και γαμάνε αυτοί που δουλεύουν που σαν σκύλοι. Και οι καλύτεροι άρτιστρε είναι αυτοί που θέλουν να του λε πράγματα τύπου. Ναι, καλύτερο... να εντάξει, οι έξυπνοι, ναι. εγώ θα έλεγα. Οι έξυπνοι, οι έξυπνοι mm -hmm. άρτιστρε. Αυτό, ναι, και yeah, πολλοί yeah, από yeah, όλου yeah, αυτού yeah. που αυτή τη στιγμή είναι top είναι τέτοιοι τύποι, αν όχι όλοι. Και είναι και δουλευταράδε. Είναι όλοι του τέτοιοι βασικά. Που θέλουν να ακούνε τα αρνητικά. Ξέρεις, και αυτό έχει τρόπο. Αλλά και αυτό ξέρει, του βλέπει. Μπορεί να έχουν έναν δικό του ε, producer ή κάτι. Ρε φίλε, είναι λίγο. Ο κόσμο τρώει παπατζηλίκι. Και οι ράπε τρώνε και παπατζηλίκι ακόμα και στι διαπροσωπικέ του σχέσει. Δηλαδή, μπορεί να δει ένα τυπάκο ο οποίο έχει έναν εξίσου γαμάτο producer, είτε σαν beatmaker, είτε σαν τέτοιο. Και μπορεί και καλύτερο από μένα. Επειδή όμω τον έχει εκεί, και αυτό είναι αυτό που είναι, μπορεί να μην το τόσο... σέβεται. Mm. Αλλά μα κάνω και του πόδιου πράγματα, αρχίζει και τα σέβεται. Και κάνω ράζ μου, κάνω μου, λέει, Εσένα ρε Μαλάκα, σε ακούει. Ε, τρώνε και οι ίδιοι του, τα ίσουν παπατζηλίκη τον εαυτό του. Είναι περίεργε οι καταστάσει στο στούντιο, το να μάθει να επιβιώνει και να βγάζει mm. άκρη. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι σκύλοι. Α πούμε, ο Λέξτρεφιλ ήταν ένα άνθρωπο που ήταν άρρωστο με την τελειομανία του. Άρωστο ήταν σε σημείο άρρωστο. Ο άνθρωπο ε, έτρεμε μέσα στο στούντιο, κάπνιζε και ε, μισό τσιγάρο έκανε και έμπαινε στον booth. Μετά ηρεμούσε μετά τι δύο ώρε που χωραφούσε. Mm -hmm. Ήταν άρρωστο. Έπρεπε να τελειώσει αυτό που είναι να τελειώσει, να το κάνει όπω θέλει να το κάνει για να φύγει από το μέλλον, να συνεχίσει τη ζωή του. Τη φαινόταν ότι αυτό το πράγμα τον έτρωγε όλε τι ώρε τη ημέρα. Γι' αυτό είναι αυτό ο Μαν καλός. Ε, ναι, ήταν, δεν, ήταν ο πιο καλό ράπερ στα βόρεια αστέρια. Μπορεί να ήταν και χειρότερο για μένα. Δούλεψε και έγινε όμω. Είχε μυαλό, δούλεψε το μυαλό του όταν άλλοι που θα μπορούσαν να είναι καλύτεροι τον παίζανε, το μυαλό του Λέξ δούλευε, δεν είχε πάρε δόση με ηλίθιους, είχε ένα κύκλο κλειστό ο οποίος είχε μόνο να του δώσει και να τον κάνει πιο ξηράφι. Ήταν σοβαρό, ήταν τέρμα πετητικό απέναντι σε αυτό που κάνει. Ήταν τελειωμανή, α φακ. Είχε έναν άνθρωπο σοβαρό, τελειωμανή δίπλα του τον Ντόφ που και οι δύο είχαν το ίδιο vision και κάνανε αυτό που κάνανε, ρε φίλε. Γιατί είναι άρρωστο ο άνθρωπο, δεν είναι καλά. <laughs> Με την καλή έννοια. Ναι, με την καλή έννοια. Δεν κοιμάται καλά άμα δεν γίνει το... <laughs> αυτό που θέλει να γίνει, όπω θέλει να στο μυαλό του. <laughs> και έτσι πρέπει να είσαι, ρε φίλε. Και εγώ πολλέ φορέ πάω στο σπίτι και δεν μπορώ να κοιμηθώ, ρε, φίλε. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, Δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Συνέχεια σκέφτομαι, σκέφτομαι, σκέφτομαι αυτό, εκείνο, 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 το άλλο πρέπει να το κάνω έτσι. Αν δεν είσαι έτσι μονικό, δεν γίνεται να, να κρατήσει και να πα αρκετά μπροστά. Μπορεί να πα για κάποιο καιρό μετά θα βγουν άλλοι, θα χαλαρώσει, θα κάνει. Πρέπει να είσαι μονικό. Πηγαίνει σε κλαμπ και ακού, κάποιο κομμάτι και λε: Πώ, πω, πω εδώ η μίξη έπρεπε να είναι έτσι. Όχι η μίξη, κάνει. αλλά ξέρει, μπορεί να ακούσω κάτι. Αλλά, ε, έχει τύχη, ξέρω να ακούσω κάτι και να δω το reaction και να πω: Ελά, ρε, πού είσαι. Πολύ κουστάρινε. Ναι. ναι. Mm. Γιατί δεν το είχα πιάσει εγώ αυτό. Ε, εντάξει, δεν κάθομαι από τη μίξη στο κλαμπ. Αυτό πρέπει να είσαι. Ε, εντάξει. Εγώ πολλέ φορέ έχω κάτι και το ε, Εντάξει, τα έχω... κλαμπ δεν είναι και αρέσει. μέρη για να ακούσει τη μίξη. Καλά, είναι, είναι όμω το μέρο που Όχι, θα δεν είναι το, μα, το ναι, κομμάτι. Ναι, αλλά τα περισσότερα είναι ο ήχο ότι να είναι, τα πάντα μπικάρουν στην κονσόλα του. Εντάξει, τι ρωτήσε. Όχι, δεν ακούω τη μίξη, αλλά ναι, α, ακούω πράγματα. Αν και να σου πει να. Λειτια, και το reaction το ναι, του κόσμου. Το reaction του κόσμου με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα είναι στο club. Feedback, το... Πιο πολύ από το mix και από όλα. Αυτό με ενδιαφέρει. <laughs> 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 στο club. Στο κλαμπ κοιτάω σε ποια τραγούδια και σε ποια σημεία κουτάρουν. Μόνο αυτό με νοιάζει. Έχει και το μικρόφωνο του DJ. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, δεν είμαι DJ, έχω, DJ όπω είναι άλλοι DJ. Ζήμουν oh, απάντηση στο πολυπροντίο, εφόσον... αλλά έχω παίξει πάρα πολλά χρόνια σε, σε άπειρα μαγαζιά. Mm -hmm. Ναι, mm -hmm. έχω. Και ο... το, και το ξέρω τι γίνεται, α πούμε, μέχρι ένα σημείο. Οκ. Εννοείται. Οκ, Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που οφείλουμε να το συζητήσουμε και να το θίξουμε είναι και ο Θάνατο του ΜΑΔ. Με αφορμή όλο αυτό το γεγονό, βγήκαν κάποιοι, κατηγορήσανε, είχατε τον πόνο σα και εσεί ω συνεργάτε και, και, το πένθο σα. Όσοι άνθρωποι το γνωρίσαμε γενικότερα και του αναστραφήκαμε, πονέσαμε πολύ. Πόσο μάλλον εσεί και πόσο μάλλον η οικογένειά του. Και ταυτόχρονα έβγαινε κόσμο και τον κατηγορούσε και έλεγε και έτρεχε και έκανε και παρέσχεται την νεολαία και δεν θα κάτσουμε να στεναχωρηθούμε και ποιο είναι αυτό. Και, και γράψανε και μεγάλα μέσα τέτοια πράγματα. έτσι. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε συγκεκριμένα με ονόματα. Αισθάνθηκε ποτέ ότι σαν ε, Skype, σαν Capital, σαν συνεργάτη πάρα πολύ στενό του ΜΑΤ, σαν φίλο του ΜΑΤ, γιατί ξέρω ότι ήσασταν και φίλοι, ε, ότι αδικήσαι και εσύ και η μνήμη του. Και εγώ δεν δε με νοιάζω για εγώ δεν με νοιάζει. την πούτσα μου για μένα. Mm -hmm. δε, 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 ούτε καν. Δεν ξέρω αν ένιωσε ότι αδικεί το Μάρτιν. Δεν μπορώ να περιμένω από τον πολλή μου να ξέρει ποιο ήταν ο Μάρτιν πραγματικά, ρε φίλε. Mm -hmm. Εντάξει. Ο Μάρτιν ήταν ένα άνθρωπο, ρε φίλε, που ήταν σεβαστικό, μαλάκα με όλου. Μιλούσε σε όλου τέλεια, συμπεριφερόταν σε όλου καλά. Πλήρωνε τα πάντα. Μαλάκα. Ότι, δεν... Έχει δει άνθρωπο να δίνει 15 ευρώ και 20 ευρώ μπουρμπουάρε. Μαλάκα φεύγαν οι άνθρωποι που φέναν τη λίβερ στο σπίτι του, ρε μαλάκα και. Του λέγανε σε παρακαλώ, αδερφέ, κράτα μερικά πίσω. Δεν τα θέλω όλα. Το ίδιο στα μαγαζιά. Στα μαγαζιά, μαλάκα, όταν πήγαινε στα κλαμπ, όλοι έτσι με τα ρούχα και τα τέτοια, του τα τραγούδια, δεν ξέρω εγώ τι κάνουν. Ένα Μάρτιλ πέβαζε το χέρι, φίλε, και πλήρωνε. Ο Μάρτιλ πλήρωνε τα νίκια σε φιλαράκια του. Ο Μάρτιλ μπάνιγε πόρτε για βιντεάδε, για παραγωγού, για τέτοιου να γίνουν αυτοί που είναι. Ο Μάρτιλ καθόταν και μιλούσε σε πιτσιρικάδε που θέλουν να μπουν στη φάση και του μιλούσε και του έκανε και του έλεγε: Ακού έτσι κι αλλιώ και αυτό, εσύ πρέπει να κάνει εκείνο. Ήταν παθιασμένο ρε Μαλάκα και το αγαπούσε. Ο Μάτκλ πήρε Μαλάκα, έσκαγε, έπαιζε σοκ και ήταν 2,5 ώρε ώστε να έχω γραφήσει. Δεν το σούπα. Ε. Εκτό από ο ράπερ, σαν άνθρωπο ρε Μαλάκα, σαν άνθρωπο, ήξερε να μιλάει, ρε, να είναι ευγενικό, να, είναι να κάνει τον κόσμο το συμπαθεί, ρε Μαλάκα. Και να τον αγαπάει. Και όχι με, το, με τον άλλο εαυτό του, οκ. Okay. Άρα το τι λένε όλοι αυτοί δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει. Ο κάθε μαλάκα θα γράψει ότι δεν μπορώ να μπω κάτω από τον κάθε και να αρχίσω να μαλώνω στο Ιντερνετ. Δεν θα βγει πουθενά. Okay. Σε προσωπικό level έκατσε από, από έναν άνθρωπο που τον ξέρω, α πούμε, χρόνια κτλ. Τον πέτυχα, και γύρισε και άρχισε να μου πει περί νεοπλουτισμού και αμαξιού κτλ. Ναι, εκεί τα πήρα στο κρανίο. Τα πήρα στο κρανίο. Δεν λέμε ότι ο Μάρτιν ήταν κανένα τυπάκο που γυρνούσε με κανένα ξέρω εγώ αυτοκινητάκι και πήγαινε με 40. Ναι, οκ, okay. ήταν αυτό που ήταν έτρεχε και τέτοια. Αλλά δεν έγινε ξαφνικά ο Μάρκλιπ το κακό παράδειγμα τη κοινωνία που έριξε τα παιδιά σα, ε, δεν ξέρω εγώ, που στι κακέ συνήθειε, ρε φίλε. σα ίσα ένα άνθρωπο με μαλάκα που τον έβλεπε ο κόσμο και χαμογελούσε, ρε φίλε. Έμπαινε σε ένα δωμάτιο και άλλαζε το δωμάτιο, ρε φίλε. Ένα άνθρωπο που βοηθούσε του πάντε, ένα άνθρωπο που άμα τον ακού και τον καταλάβει, θα γίνει καλύτερο, ρε μαλάκα στη ζωή σου. Όχι γιατί ε, θα, θα πάρει ένα όπλο και θα ξαναπουλά ναρκωτικά. Όχι, θα γίνει όμω γιατί θα καταλάβει τι περάσε αυτός ο άνθρωπο και τι έδωσε και τι έχει να πει ας πούμε, μέσα από το στράγγλ του και από τα κομμάτια του ή από το χαβαλέ του ή από όλα του. Ρε, αυτό που έγραψε και στο Instagram, όποιο ήταν γύρω από το πια έγινε καλύτερο άνθρωπο. Είτε στη δουλειά του, είτε στο προσωπικό του. Όσοι συναναστράφηκαν με αυτό να γίνανε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν, δεν μου το αλλάζει κανεί το κεφάλι μου όσον αφορά αυτό. Δεν με νοιάζει αυτοί που δεν ξέρουν, ρε φίλε. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμο τον λάτρεψε, τον λατρεύει, τον αγάπησε, τον αγαπάει. Ότι ο ίδιο ήθελε αυτό το πράγμα και το, το πέτυχε. Εγώ ξέρω ότι ο τύπο ήθελε να ζήσει αυτή τη ζωή. Την έζησε μέχρι εκεί που δεν πάει, δεν είχε να του πει κανεί τίποτα. Έζησε με τα μπούνια, έκανε όλα του τα όνειρα, αν όχι όλα, πάρα πολλά από τα όνειρά του, πραγματικότητα, με τα αρχίδια του. Και όχι απλά με τα αρχίδια του. Με τον αλλάζει και του γύρω του, με τον με, κάνει δηλαδή. Δεν ξέρω τι να πω, ρε, φίλε. Δεν, ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν με ενδιαφέρει αλλά τι λένε όλοι αυτοί. Εγώ θεωρώ ότι το legacy, το legacy του το άφησε. Το legacy θα μείνει, θα γίνει μεγαλύτερο όσο περνάνε τα χρόνια. Ακόμα πιο πολύ θα τον αγαπάνε. Θα, αυτοί που δεν τον έζησαν θα λένε πω φίλε τι τύπο είναι. Αυτοί που τον έζησαν θα λένε τι ιστορίε του. Και υπάρχουν άπειρε ιστορίε και θα λέγονται ιστορίε για πάντα γιατί ο άνθρωπο προσωπικότητα. Και δεν ξέρω τι να πω. Σου λέω, δεν με ενδιαφέρουν οι άκυροι. Αν με, με ενδιαφέρει να μην μου πει κάποιο. σε personal level που τον ξέρω να ακούσω, μαλάκια, εκεί, ναι, ρε φίλε, μπορεί να νευριάσω, όπως νευρίασα με τον συγκεκριμένο τύπο που βάρσα να μου λέει περί νεοπλουτισμού και γρήγορων αμαξιών και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, ή, ξέσεις, ο, δεν, δεν ήξερε ο τύπος, ρε φίλε, τα νίκια που πλήρωνε ο Μάτλι σε γνωστούς του. Και πόσο κόσμο είχε βοηθήσει. Και πόσο κόσμο είχε βοηθήσει και συνέχισε να βοηθά και άνοιγε πόρτε και έδινε φίτ και έκανε και έρανε. Δεν ήξερε, μαλακά ήταν. Ο πιο ρε μαλακά. Ρε, ο άνθρωπο ο μαλακά. καθόταν και πλήρωνε ένα κάρο γαμισιάτικα μόνο και μόνο γιατί ήταν ο μόνο που ντρεπόταν να μην πληρώνει. Γιατί όλοι οι άλλοι δεν είχαν ντροπή, ρε μαλακά. Ήταν ο okay το να του τα πληρώνει ο Μάτκλιπ. Καταλαβαίνει τι λέω. Ναι, σου λέγανε αφού έγινε εσύ. Ναι. Όχι, ρε, και τύποι που ήταν κι αυτοί εξίσου που υποτίθεται ότι έχουν γίνει. Δεν, δεν ξέρω ρε μαλά, να πρωτο... τι να πω. Εγώ θεωρώ ότι το, αυτό, τα, μια τελευταία φορά το legacy του έχει μείνει, θα είναι μεγαλύτερο. Ο κόσμο τον λάτρεψε, θα τον λατρεύει, τον αγάπησε, θα τον αγαπάει μέχρι για πάντα. Φινίτο. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Εγώ είμαι περήφανο για την πάρτη του, είμαι περήφανο που τον έζησα, είμαι χαρούμενο που τον έζησα, είμαι ευγνώμων που τον έζησα. Με έκανε καλύτερο και σαν άνθρωπο και στη δουλειά μου και σε όλα. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι περήφανο για την πάρτι του. Ρε φίλε, είμαι πολύ περήφανο για την πάρτι του, για όλα αυτά που έκανε. Χαίρομαι που τα ακούω. Για τον yeah. εαυτό του είμαι περήφανο. Το έβλεπα έναν άνθρωπο να παλεύει για την πάρτι του για να γίνεται καλύτερο. <σχ> και αυτό δεν μπορούσε να με το σεβαστεί, ρε φίλε. Χαίρομαι που τα ακούω, ρε φίλε. Νομίζω ότι θα ζήσει για πάντα ο ομάδα. Αυτό ήθελε και αυτό το, έκ... το πέτυχε. Και έφυγε όπω ήθελε. Ναι, και έφυγε όπω ήθελε. Τα έλεγε. Εγώ θα διαλέξω πώ θα πεθάνω. Mm. Τα έλεγε. Δηλαδή και τα έκανε ο τύπο, ρε φίλε. Νομίζω ότι θα ζήσει για πάντα. Αυτό ήθελε και το έκανε. Τέλο, φινίτο. Οκ, πάμε να το λαφρύνουμε λίγο. Για το μέλλον τώρα τι σχέδια έχουμε. Κάπιταλ, e, επιστρέφεις τα Φτιάχνουμε στούντιο εδώ Αθήνα για μέχρι, να μπορούμε βάση... να βλέπουμε non stop. Αθήνα, αφήνα μόνιμη βάση. Καινούριου artists, ακόμα πιο πολλά πράγματα. Producers πιο πολλού γύρω μα. Καινούρια πράγματα και, και καινούριου συνεργάτε <laughs> σε διάφορα πράγματα. Ε, σε personal level κάνουμε και αυτά με το σεμινάριο που κάνουμε, τα σεμινάρια με τον Πέτρο στο Destiny mm -hmm. που έκανα σεμινάριο εγώ πέντε μέρε πήγε γαμιώντα. Πώ πήγε αυτό, πώ τα τα πράγματα εκεί. Πήγε θεϊκά, ρε φίλε, και ήταν γαμό τη εμπειρία. Κάναμε πέντε μέρε non-stop, κάναμε γύρω 44 άτομα. Mm -hmm. Νομίζω ότι όλοι φύγανε ευχαριστημένοι και τρελαμένοι. Και δεν ξέρω, τώρα κάνουμε τον DOF. Mm -hmm. Θα δεν κάνουμε κι άλλα. άλλα, θα κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα. <χω> Θε, θέλουμε να. 18-19 κάνουμε, 18, 18, κάνουμε τον DOF και ίσω και επόμενε μέρε. Που ε, τα διοργανώνει εσύ με τον Destiny. Αφ μαζί αφ με τον Destiny, με το ναι. Ε, ε, και θέλουμε να κάνουμε και κάτι πιο big το καλοκαίρι. Που αν όλα πάνε καλά, θα γίνει και θα είναι και γαμό τη φάση και νομίζω θα το μάθουν και όλοι. Mm -hmm. ε, ε, αυτά είναι τα πλάνα, ρε φίλε. Ξέρεις, όπω μιλήσαμε και πριν και για τα περί publishing, προσπαθούμε να στρώσουμε ό,τι μπορούμε στη χώρα. Mm -hmm. Έχει πολλέ τρύπε που πρέπει να κλείσουν. Ε. Κάτι θα κυκλοφορεί το κομμάτι, θα δούμε μέσα στο 22. Θα δούμε σε 22 album. Ε, όπου είναι στην ουσία ότι τελειωμένο track είχε ο Mad Clip δεν τα προόριζε για άλμπουμ, αλλά ήταν όλα τα τραγούδια τα οποία τα είχε τελειώσει, τα οποία τα γούσταρε, τα οποία ήθελαν να τα κυκλοφορήσει. Δηλαδή δεν θα είναι κουπλέ με αλλαγμένα beat και τέτοια. Ακόμα και οι μίξει και όλα αυτά μέχρι ένα μεγάλο σημείο θα μείνουν εκεί που άρεσαν στον Mad Clip να ακούει. Mm. Είναι, εμένα, ας πούμε, είναι χρέος μου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, <laughs> Καταλαβαίνεις, λέω. Άρα ναι, το 22, αρχές του 22, προς άνοιξη του 22, άλμπουμ, με ό,τι τελειωμένο και καλό υπήρχε του Mad τόσο καιρό, ας πούμε. Οκ. Okay. Αυτό είναι yeah, ναι, 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 το okay. Ωραία, πάμε το δωράκι σου λοιπόν, που στο είχα και την επόμενη φορά. Okay. Θεωρία, δωρεάν μπορείς να μας φέρεις το δωράκι του Skype. Εδώ. <laughs> ανοίγω. Θες, αν, αν θες να κάνεις unboxing στην κάμερα, μπορείς να το κάνεις. Αν δεν θες, Πώ το κάνει μετά. κάμερα, πώς είναι εξαιρικιά. από την προσωπική μου συλλογή, κάτι το οποίο το έχω πάρα πολλά είναι χρόνια. Δώρο, είναι δώρο, δώρο. Είναι, είναι τύπου <συσκά> Νάρντουαρ <δώρο, τίποτα> το δίνουμε. Δώρο, δώρο, δεν το παίρνουμε πίσω. Δώρο, το χαρίζω. Νάρντουαρ δεν το παίρνει. Νάρντουαρ το αφήνει. αφήνει. Είναι δώρο, δώρο για το σπίτι τώρα που έχει πιάσει στην Αθήνα. Να το έχει εκεί πέρα να το βλέπει το πρωί όταν ξυπνά. Να παίρνει motivation. Είναι κάτι από την προσωπική μου συλλογή με περιοδικά που μαζεύω 15 χρόνια. Και μπορεί να το χαρίσω γύρω από τον Τζέι Δία μπροστά. Μόνο σε σένα μπορούσα να το χαρίσω αυτό. Ουφ, οκ. Οκ, οκ. Αυτό μόνο εσύ θα μπορείς να το έχει Για την κάμερα, τζις, με το... με το νόημα, το γιου 87 και όλος ο μικρόφων που τσιμπήσα πριν κάποιους μήνες. το πότε είναι? το 2009. Είναι το 2009. Και έχει μείνει άφηκτο 12 χρόνια, περίπου. 103, οκ. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Σε ευχαριστούμε γενικότερα για την παρουσία hey. σου εδώ. Γεια, Ναρά, μου φαίνεται. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Ναμάκι, εγώ, guys, δεν και όλα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό.